Καθίστε κάτω. Συνάδελφοι. Συνάδελφοι, καθίστε κάτω, σας παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ λίγη ησυχία. Η πόλη μας, η Μητρόπολη Λαρίσης και Τρινάβου και το πλήρωμά της, πενθούν σήμερα. Πενθούν για τον άδικο και πρόωρο χαμό του Μητροπολίτη μας Ιγνατίου. Ησυχία, παιδιά. Θα ήθελα λοιπόν να εκφράσω τα ειλικρινή... Συγγνώμη, περίμενε, Πρόεδρε. Εντάξει, παρακαλώ πολύ, λύστε τα προβλήματά σας και ολοκληρώστε. Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν να εκφράσω τα ειλικρινή αισθήματα της Δημοτικής Αρχής, των χιλιάδων πιστών και του Δημοτικού Συμβουλίου φυσικά, με μεγάλη λύπη και καθολική θλίψη. Ο μακαριστός ήταν ένας πράος ταπεινός, απλός και σεβάσμιος άνθρωπος και με τον ακλόνητο ποιμενικό του λόγο κόσμησε τον θρόνο της Ιεράς Μητρόπολης Λαρίσης και Τρινάβου. Μετέδωσε με σοβαρότητα και ακεραιότητα τον λόγο του Ευαγγελίου και τον λόγο του Κυρίου και της Ορθόδοξης πίστης, αλλά δεν περιορίστηκε σε αυτά. Ήταν καθημερινά δίπλα στο ποίμνιό του, ειδικά αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα μας με την κοινωνική και οικονομική κρίση. Και εδώ πρέπει να σταθούμε ότι στάθηκε δίπλα σε αυτόν τον τρόπο χωρίς να ξεχωρίζει φυλή, εθνικότητα ή θρησκεία. Νιώθω λοιπόν ότι χάσαμε έναν δικό μας άνθρωπο. Με αυτήν την έννοια θα ζητήσω εντός λεπτού σιγή, παρακαλώ να σηκωθείτε. Αιωνία μακαρία η μνήμη του. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ. Χθες το βράδυ, στις 2 η ώρα, έφτασε ένα θλιβερό μήνυμα στο τηλέφωνό μου που αφορούσε αυτό το τραγικό γεγονός της απώλειας του Μητροπολίτη της πόλης, του Μητροπολίτη μας. Και από εκείνη τη στιγμή και στη συνέχεια είχα τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με όλους τους ανθρώπους που στάθηκαν γύρω του και που όλοι μετέφεραν με μια σκέψη και ένα λόγο ότι η απώλεια αυτή είναι πολύ μεγάλη για την πόλη. Πρόκειται για την απώλεια ενός υπέροχου ανθρώπου και ενός φωτισμένου ιεράρχη. Είχα την δυνατότητα να τον γνωρίσω από κοντά πολύ νωρίς.
όταν σε ταραγμένους καιρούς βρέθηκε στην πόλη μας. Και με την πορεία του όλα αυτά τα χρόνια κατέκτησε πραγματικά τις καρδιές των συμπολιτών μας. Με τη σύνεσή του, με την ποιότητά του, με τη γλυκύτητα του λόγου του, ακόμα και όταν διαφωνούσες, ο τρόπος με τον οποίο φερόταν ήταν υπέροχος πράγματι. Και νομίζω πως αυτό που περιγράφω είναι καταγεγραμμένο πια στην πόλη και στις ψυχές και στο μυαλό όλων των συμπολιτών μας. Κλάρισε λοιπόν πενθή. Πενθή για την απώλεια του Μητροπολίτη της, ο οποίος πέρα από τα προσωπικά στοιχεία που περιέγραψα, εργάστηκε ως φωτισμένος ιεράρχης, όπως είπα, και έκανε ένα σπουδαίο έργο όλα αυτά τα χρόνια στη Μητρόπολη, εκφράζοντας με το έργο του στην ουσία την έννοια της αλληλεγγύης προς τους συμπολίτες και κυρίως προς τους δοκιμαζόμενους συμπολίτες μας. Νομίζω ότι δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Είναι στιγμές συγκινητικές και ιδιαίτερες για την πόλη. Σε ό,τι με αφορά προσωπικά, έχω προς όλους τους ανθρώπους της Μητρόπολης, τους ιεράρχες που βρίσκονται και τους ιερείς που βρίσκονται στη Μητρόπολη, έχω εκφράσει την άποψή μου, είμαι στη διάθεσή τους ως δήμαρχος να βοηθήσω για εκείνη τη δύσκολη στιγμή, όπως εκείνοι θέλουν και πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει. Θα είμαστε εκεί και νομίζω ότι πάνδημη η πόλη θα παρακολουθήσει την εξώδιο ακολουθία του αγαπημένου μας μακαριστού πια δεσπότη μας Ιγνάτιου. Αιωνία του η μνήμη, και νομίζω πως εκφράζω την πόλη αν πω πως θα μείνει πράγματι στις καρδιές όλων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Κυρία Καραγιώτου. Πραγματικά, με αίσθημα ανίποτης λήψης πληροφορήθηκα και εγώ την απώλεια του μακαριστού Μητροπολίτη μας Ιγναντίου. Η Λάρισα σήμερα πενθεί, αλλά μαζί της πενθεί και η Ορθοδοξία για έναν άξιο δεσπότη και έναν υπέροχο άνθρωπο. Είχα τη χαρά, την τιμή να το γνωρίζω κι εγώ πολλά χρόνια. Ένας άνθρωπος του μέτρου, της κατανόησης, και ένας άνθρωπος πράος που πραγματικά άνοιξε τις πόρτες της Εκκλησίας όλο το πίμνιο της Λάρισας. Σε βεσμιότητα ο Μητροπολίτης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τα 24 χρόνια που υπηρέτησε την πόλη μας κατάφερε να ενώσει τους Λαρισαίους παρά τον όποιο πόλεμο δέχτηκε όλα αυτά τα χρόνια. Θα το θυμόμαστε πάντα, είναι σίγουρο. Τον ευχαριστούμε για όσα προσέφερε και βεβαίως θα είμαστε όλοι στην εξώδια ακολουθία του. Αιώνια η μνήμη του. Ευχαριστούμε την κυρία Καραγιώτου. Κύριε Τενακούλη. Ευχαριστώ. Τέτοιες στιγμές τα λόγια βγαίνουν δύσκολα και ειδικά για έναν άνθρωπο με τον οποίο εγώ συνεργάστηκα για πάνω από 20 χρόνια. Και επιτρέψτε μου να πω και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο για τα γνωστά θέματα που υπήρχαν στην πόλη. Όταν εμείς αναλάβαμε τη Δημαρχία, τα πάθη ήταν ακόμα οξυμένα στην πόλη, σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε βαθμό που κλονιζόταν η όλη υπόθεση της Εκκλησίας στην Λάρισα και όχι μόνο. Ήμασταν, αν δεν κάνω λάθος, ίσως η πρώτη δημοτική αρχή που τον καλέσαμε στην Ορκομοσία 22 Δεκεμβρίου του 1998 της Αναστασίας της Φαρμακολήτριας, και το λέω αυτό γιατί ήταν η εικόνα που μου χάρισε εκείνη την ημέρα στην Ορκομοσία, στο Οδείο, και από εκεί και πέρα καθιερώσαμε και την επίσημη εκδήλωση της κοπής της πίτας, πρώτα εδώ και μετά στο ΟΥΙΛ, πάντοτε με την παρουσία του. Δεν είναι βέβαια τη στιγμή να θυμίσω ότι η πρώτη έλευσή του στο Δημοτικό Συμβούλιο
σε εκείνο το πρώτο για μας Δημοτικό Συμβούλιο. Ήταν η αρχή της πλήρους καθιέρωσης. Από εκεί και πέρα άρχισε η αντίστροφη μέτρηση, αν και πήγε αρκετά χρόνια πίσω και δεν είναι στιγμή να αναφέρω τις λεπτομέρειες τι ακριβώς κάνουν. Πράγματι ήταν ένας άνθρωπος συνεργάσιμος, συνεργαστήκαμε σε όλα τα επίπεδα. Επί των ημερών μας ξεκίνησαν, ανεγέρθησαν, τελείωσαν ή ακόμα είναι σε εξέλιξη αρκετοί ναοί στην πόλη. Με μεγάλο κόπο βέβαια ξεπερνούσαμε προβλήματα που υπήρχαν και με τη βοήθεια τη δική του, επειδή ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμος. Και βέβαια παρακολουθούσα αυτές τις ημέρες, την Κυριακή είχα την τελευταία ενημέρωση, ότι όλα θα πήγαιναν καλά. Τουλάχιστον έτσι με διαβεβαίωναν οι άνθρωποι που ξέρανε, αλλά δυστυχώς από ό,τι πληροφορήθηκα και εγώ αρκετά πρωί, η καρδιά του ήταν αυτή που τον πρόδωσε. Ό,τι και να πούμε, αυτή τη στιγμή είναι λίγο. Από εκεί και πέρα να δούμε και τις επόμενες ημέρες και βέβαια η Εκκλησία ξανά, η τοπική Εκκλησία θα πρέπει να έχει έναν διάδοχο αντάξιο του μακαριστού κυρού Ιγνατίου. Αιωνία μνήμη του. Ευχαριστούμε για τον κύριο Τζανακούλη. Κύριε Νεσόκα, παρακαλώ. Ευχαριστούμε και τον κύριο Νεσόκα. Κύριε Διαμάντο.
στη Μητρόπολη Λάρισσας να είναι αντάξια του Μητροπολίτη Ιγνατίου, αιωνία του η μνήμη. Ευχαριστούμε, κύριε Διαμάντο. Σε αυτό το σημείο νομίζω θα ήταν σωστό να εκδώσουμε ένα ψήφισμα. Αν συμφωνείτε με το Προεδρείο που συζητήσαμε, να συντάξουμε ένα ψήφισμα το οποίο το εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ας συνεχίσουμε λοιπόν με την συνεδρίαση, αφού σας ζητήσω πρώτα την επικύρωση των πρακτικών της 17ης συνεδρίασης. Εγκρίνεται, ευχαριστώ. Τα εκτός ημερησίας θέματα τα οποία έχουμε σήμερα είναι τα εξής και παρακαλώ να τα ακούσετε με ησυχία. Το πρώτο εκτός ημερησίας είναι τροποποίηση παρήθμα 402-2016 από το Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίου με θέμα έγκριση μελέτης εκτέλεσης επικυροποίησης του Δημοτικού Έργου Αναστήλωση Επανάχρησης Κτηρίου Μπεζεσταίνη. Το δεύτερο εκτός ημερησίας είναι έγκριση τεχνικού δελτίου πράξης αναστήλωση επανάχρησης του κτηρίου Μπεζεσταίνη και χρηματοδότηση στο ΕΠ ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Και το τρίτο, υποβολή πράξης προς χρηματοδότηση του Δήμου Λαρισαίων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Θεσσαλίδη 1420, πρόσκληση 042-ΑΠΣ-2376. Το τέταρτο εκτός ημερησίας είναι έγκριση μελέτης και εκτέλεση του έργου Κέντρο Ανοιχτής Υποστήριξης για Παιδιά με Σύνδρομο Down. Το έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λαρισαίων και του Συλλόγου Γονέων και Φίλων Ατόμων με Σύνδρομο Down, ο Κύκνος, με τίτλο Κέντρο Ανοιχτής Υποστήριξης για Παιδιά με Σύνδρομο Down. Και έκτο και τελευταίο εκτός ημερησίας, έγκριση μελέτης του Δημοτικού Έργου Συντήρηση και Επισκευή Πεζοδρόμων. Νομίζω θέλω να κάνει μια ενημέρωση ο κύριος Δήμαρχος, πριν ξεκινήσουμε. Ναι. Μια ενημέρωση. Ενημέρωση για το θέμα του σημείου. Παράγγελο. Ναι. Ως ενημέρωση. Συγγνώμη λίγο, εντάσσουν τα θέματα. Ευχαριστούμε πολύ. Ως ενημέρωση, δύο ζητήματα θα θέσω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το ένα αφορά Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και συγχώνευση. Μετά από έναν διάλογο με το Υπουργείο που έχουν κάνει οι αρμόδιοι φορείς και οι επιτροπές και βεβαίως και μετά τη συνάντηση που είχα και εγώ με τον Υπουργό, φαίνεται ότι διαμορφώνεται από το Υπουργείο μια πρόταση. Και λέω φαίνεται γιατί αυτή η πρόταση δεν μου είναι γνωστή. Και δεν είναι γνωστή σε κανέναν από ό,τι διαπίστωσα και από τα Ιδρύματα. Έχω ζητήσει την επόμενη Παρασκευή που θα είμαι στην Αθήνα ραντεβού με τον Υπουργό, περιμένω την επιβεβαίωσή του, προκειμένου πλέον η πόλη να πάρει θέση. Και να πάρει θέση η οποία δεν θα έχει απλά τα χαρακτηριστικά της μιας συγχώνευσης ή μιας πρότασης ή ενός νομοσχεδίου, το οποίο θα ακουμπάει μόνο σε ακαδημαϊκά ίσως κριτήρια. Εκτιμώ για μια ακόμα φορά ότι τα κριτήρια πρέπει να είναι επιστημονικά και να προσεγγίζουν και τις κοινωνίες. Στη βάση αυτή λοιπόν, και εφόσον εξασφαλιστεί αυτό το ραντεβού, πιστεύω ότι θα γίνει, απλά την ώρα περιμένω να μου πει ο Υπουργός, και εφόσον έχω την πληροφόρηση που απαιτείται, γιατί θα πρέπει και εμείς να τοποθετηθούμε μπροστά στις προτάσεις που αυτή τη στιγμή υποθέτω ότι βρίσκονται σε μια διαδικασία συγκρότησής τους σε τελικό κείμενο, να πάρουμε θέση. Προς την κατεύθυνση αυτή, την επόμενη εβδομάδα, θα δούμε λίγο τις μέρες τώρα, γιατί υπάρχει και του το θέμα του Μακαριστού, πότε θα είναι η κηδεία του και όλα αυτά, θα υπάρξει μια ευρεία σύσκεψη φορέων στο Δημαρχείο και στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου οι φορείς όλοι και να εκφράσουν την άποψή τους και να είναι ενημερωμένοι για όσα αυτή τη στιγμή γίνονται σε σχέση με την συγχώνευση του Πανεπιστήμιου. Αυτό θέλω να το γνωρίζετε.
θεωρώ ότι η πόλη με πολύ προσοχή και με, έχοντας πάντα στη μνήμη της τις καταστάσεις που δημιουργήθηκαν από την προηγούμενη στο παρελθόν περίοδο, όπου πραγματικά βρέθηκε σε δύσκολη θέση, ότι δεν θα επιτρέψουμε να υπάρξει μια ανάλογη εξέλιξη στο σήμερα. Νομίζω ότι οι εμπειρίες του παρελθόντος θα είναι αυτές που θα μας οδηγήσουν όλους με σύνεση και με επιστημονικά, όπως είπα, κριτήρια να πάρουμε εκείνες τις αποφάσεις που, ανεξάρτητα από το τι σχεδιάζει το Υπουργείο, θα οθήσουν, θα δώσουν μια όθηση προς τη μεριά της λύσης των προβλημάτων με τον τρόπο που θέλει και η Λάρισα, όπως φυσικά δικαιούνται και οι άλλες πόλεις. Σε αυτήν την κατεύθυνση νομίζω ότι στις επόμενες ημέρες και μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό θα ορίσουμε μια ημερομηνία σύσκεψης, την οποία βεβαίως θα παρευρεθείτε, θα κληθείτε και θα αποτελέσει και συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο κάποια στιγμή, αφού πρώτα μιλήσουμε με τους φορείς της πόλης. Το ένα ζήτημα είναι αυτό. Το δεύτερο ζήτημα που υπάρχει. Μόλις χθες, αν δεν κάνω λάθος, κοινοποιήθηκε σε μένα και νομίζω και στους, από ό,τι είδα στο έγγραφο και σε όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ένα κείμενο του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Και προς την αποκεντρωμένη διοίκηση και προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Αυτό τουλάχιστον λέει το κείμενο πάνω. Δεν το ξέρω, γράφει κοινοποίηση κτλ. Φαντάζομαι ότι πρέπει να έρθει. Δεν το έχετε. Ωραία. Θα πω δύο σκέψεις μόνο. Παρακαλώ πολύ να το δείτε με τη δέουσα προσοχή. Εγώ αυτό που θέλω να πω, γιατί θα το πω και δημόσια, είναι ότι κάθε προσπάθεια στην πόλη η οποία έχει τον κίνδυνο να ναρκοθετήσει έργα που εξελίσσονται στην πόλη θα μας βρει θαρρό ως Δημοτικό Συμβούλιο απέναντι. Δεν υπάρχει δεν καταλογίζω πρόθεση στο Τεχνικό Επιμελητήριο προς αυτήν την κατεύθυνση. Όμως τα ερωτήματα τα οποία μπαίνουν από εκεί και τα οποία αναδείχθηκαν σε σχέση με τη Μανδηλαρά το προηγούμενο διάστημα, έτσι, και θα ρω πως και ο κύριος Ξηρομερίτης ήταν στην υπόθεση αυτή, παρακολούθησε τις δηλώσεις που έγιναν, ότι δεν πρέπει και δεν μπορεί να συνεχίσουν. Αφορά συνολικά τα έργα και ειδικότερα τη Μανδηλαρά. Εάν γίνονται σύμφωνα με τον νόμο, έτσι, του 1,5 μέτρου, ξέρετε κάτι και το ξέρετε καθαρά όλοι σας, ότι η πόλη με τον τρόπο που έχει δομηθεί χρόνια ολόκληρα έχει πρόβλημα σε αυτό το επίπεδο. Θα έπρεπε το Δημοτικό Συμβούλιο να ξηρίσει στην κυριολεξία την πόλη ολόκληρη, να μην αφήσει δέντρο για δέντρο. Θέλει πολύ προσοχή λοιπόν η δημόσια τοποθέτηση σε αυτά. Εμείς είμαστε ξεκαθαρισμένοι ότι οι μελέτες αυτές έχουν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, έχουν εγκριθεί από την αποκεντρωμένη, γίνονται με τις καλύτερες προδιαγραφές και έχουν το ελάχιστο πλάτος του 1,5 μέτρου του πεζοδρομίου. Αν κανένας έβαζε άλλες παραμέτρους, δεν θα έπρεπε να κάνει κανένα έργο στην πόλη. Όχι μόνο στη Μαντιλαρά, αλλά και πουθενά. Γιατί η πόλη έχει στενά πεζοδρόμια, έχει δυσκολίες τέτοιες που έχουν σχέση και με την όδευση των ΑΜΕΑ και βεβαίως, ας πούμε, και με τα εμπόδια που υπάρχουν στην νομοθεσία που προέκυψε πια και που επιβάλλει το 1,5 μέτρο να είναι απόλυτα καθαρό. Εάν επιμέναμε σε αυτό το ζήτημα, θα έπρεπε, και θα το δούμε φυσικά, θα το δούμε όσο που θα πάει. Αλλιώς θα έρθει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσουμε να κόψουμε τα δέντρα της πόλης. Έτσι, για να δούμε τι θα πει το Δημοτικό Συμβούλιο. Αντιλαμβάνεστε ότι τέτοιες προσεγγίσεις, οι οποίες γίνονται και μια στιγμή όπου από προηγούμενα δεν υπάρχει μια ενημέρωση και μια συζήτηση με την τεχνική υπηρεσία. Δεν θέλετε ή δεν θέλουν όσοι ασχολήθηκαν με αυτό το ζήτημα από το Δήμαρχο, από την τεχνική υπηρεσία. Το τι γίνεται και γιατί γίνεται και πώς γίνεται δεν πρέπει να παίρνει αυτά τα χαρακτηριστικά. Δίνουμε που δίνουμε αγώνα στην κυριολεξία για τις περιβόητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες πλέον στη νέα αυτή περίοδο, στη νέα αυτή θητεία, από το Φλεβάρι του 2015,
έχουν πάει στην αποκεντρωμένη περιφέρεια και έχουν τεράστιες δυσκολίες, γιατί γνωρίζουν όλοι ότι στο παρελθόν δεν υπήρχε αυτή η νομοθεσία, δεν υπήρχε αυτή η ρύθμιση. Και μπορούσαν τα έργα που να γίνουν πιο εύκολα. Εκεί λοιπόν, αν υπάρχουν και ζητήματα που έχουν σχέση με τρικλοποδίες, καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα δεν βοηθούν την πόλη συνολικά. Παράκληση λοιπόν. Όσοι θέλουν να ασχοληθούν με τα ζητήματα αυτά και να έχουν μια πληρέστερη ενημέρωση, ας απευθύνονται στην τεχνική υπηρεσία και αν πράγματι από εκεί προκύπτουν κακοτεχνίες ή οτιδήποτε άλλο, να τοποθετούνται. Με αυτόν τον τρόπο όμως θεωρώ ότι δημιουργούμε περισσότερα προβλήματα από αυτά που πάμε να λύσουμε. Δεν θα πρέπει να γίνει κανένα έργο στην κυριολεκσία στην πόλη. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Και θα ρω πως το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει αυτή την άποψη, δεδομένου ότι ψήφισε τα έργα αυτά. Έτσι. Τις περισσότερες φορές και με ομόφωνο τρόπο, με ομοφωνία και άλλες φορές με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Έτσι. Κρατήστε το αυτό που λέω, γιατί έχει την αξία του, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα στην εξέλιξη αυτών των έργων που σήμερα είναι δημοπρατημένα και που έχουν, ας πούμε, και εργολάβους. Και να τονίσω και το εξής. Θυμάμαι ένα παλιότερο έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου που μας έβαζε ένα ζήτημα ως Δημοτική Αρχή ότι δεν υπερασπίζουμε τους εργολάβους της Λάρισας, τους μηχανικούς της Λάρισας, με εκείνη την υπόθεση της προγραμματικής με την Εγνατία. Τα έργα αυτά όλα είναι έργα που τα έχουν λαρισαίοι. Έχουν δημιουργηθεί θέσεις εργασίας, επενδύονται χρήματα. Περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμού όλο αυτό το κομμάτι των έργων που αφορούν κυρίως το κέντρο της πόλης. Λοιπόν, ας προσέξουμε σε αυτό το ζήτημα για να μην δημιουργηθούν προβλήματα και πράγματι να εξελιχθούν τα έργα, είναι σε όφελος της πόλης, οι μηχανικοί να βρίσκουν δουλειά και οι πολίτες μας να έχουν και θέσεις εργασίας. Έχω από τίποτα άλλο. Απλά το έγγραφο αυτό που έφτασε χτες, πίστευα ότι θα είναι εδώ ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου και ότι θα έβαζε το ζήτημα. Από τα πράγματα, από τη στιγμή που δεν είναι ένα έγγραφο στο Δήμαρχο, είναι ένα έγγραφο το οποίο πάει και στο συντονιστή αποκεντρωμένης διοίκησης, στους επικεφαλής των παρατάξεων, στην Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, στο Σύνολο Γονέων και Κηδεμών Μαθητών κτλ. Και το οποίο βεβαίως μπορεί να πάρει δημοσιότητα, όφυλα να σας πω δύο κουβέντες που θεωρώ ότι έπρεπε να κατατεθούν σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο και να σταματήσουμε εκεί. Αυτά. Ευχαριστούμε, κύριε Δημαρχέ. Για μια στιγμή λίγο να σας πω απλώς ότι, για να μην αδικούμε και τη γραμματεία, ότι αυτό ήρθε από το Τεχνικό Επιμελητήριο και λέω ότι κοινοποιείται σε όλους αυτούς που είπε. Άρα δεν φταίμε εμείς που δεν το στείλαμε σε εσάς, έτσι. Βασικά υπάρχουν ερωτήσεις επ' ερωτήσεις. Καραγιώτο, κύριος Καλαμπαλίκης, κύριος Διαμάντος, κύριος Ξεωμερίτης. Παρακαλώ, κύριε Καραγιώτο. Πρώτα για το θέμα της συγχώνευσης ή απορρόφησης ή δεν ξέρουμε τι θα είναι το Πανεπιστημίο με το ΤΕΙ. Καταρχήν από ό,τι σας είχα ζητήσει, κύριε Δήμαρχε, εδώ σε αυτή την αίθουσα ήμασταν, όχι στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να γίνει μια σύσκεψη τέτοια που αναφέρεται. Ελπίζω να μην είναι αργά όταν θα την κάνουμε. Όχι για κανέναν λόγο, γιατί ακούγονται διάφορες φήμες ότι πάμε και σε χειρότερη πρόταση, δηλαδή αυτή που θα βγάλει το Υπουργείο. Ελπίζω δηλαδή όταν θα βγει η πρόταση από το Υπουργείο να έχουμε τη δυνατότητα τότε να την αντιστρέψουμε, να τη διαμορφώσουμε αλλιώς. Αυτό όμως που πρέπει να γίνει στη συνάντηση που σας είχα πει και τότε είναι ότι θα πρέπει ο Δήμος μαζί με τα ιδρύματα, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, να δημιουργήσει η Λάρισα τη δικιά της πρόταση. Δηλαδή να μην πούμε απλά ότι θέλουμε τη γεωπονική ή δεν θέλουμε το ένα, ότι θέλουμε τη γεωπονική ή δεν θέλουμε το ένα ή θέλουμε το άλλο. Πρέπει να είναι μια συγκροτημένη πρόταση που κάποιος πρέπει να την ετοιμάσει αυτή την πρόταση. Για να είναι και κοστολογημένη και να μπορούμε να διεκδικήσουμε αυτά που πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν. Μας διαβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά, όπως με είχατε διαβεβαιώσει και προσωπικά, ότι παρακολουθείτε το θέμα με τον Υπουργό, οπότε δεν θα βρεθούν μπροστά σε τελεσμένα. Ελπίζω να είναι έτσι. Μόνο αυτό θέλω να πω και αναμένουμε
τη σύσκεψη την οποία θα ανακοινώσετε για να παραβρεθούμε και να τοποθετηθούμε και εκεί. Το δεύτερο, όσον αφορά το θέμα της Μανδυλαρά, καταρχήν να πούμε ότι εμείς, να το πω έτσι και για το μικρόφωνο εννοώ, ότι δεν έχουμε λάβει κανένα έγγραφο τεχνικού επιμελητηρίου. Πρώτη φορά τα ακούμε, αλλά δεν έχουμε λάβει κανένα έγγραφο τεχνικού επιμελητηρίου. Ναι. Άρα δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς λέει μέσα στο έγγραφό του. Δύο παρατηρήσεις μόνο. Το πρώτο, είμαι σίγουρο ότι αποκλείεται ένας φορέας όπως είναι το τεχνικό επιμελητήριο να θέλει να βάλει τρικλοποδιά, να είναι αυτός ο σκοπός του. Να βάλει τρικλοποδιά ή να θέλει να κάνει αυτό που λέτε εσείς, κύριε Νταΐ, μικροπολιτική. Είμαι σίγουρο ότι δεν συμβαίνει αυτό. Όχι το τεχνικό επιμελητήριο. Θεωρώ ότι δεν θα το έκανε ούτε το οικονομικό επιμελητήριο, ούτε κανένα επιμελητήριο. Έτσι. Το δεύτερο που θέλω να σημειώσω είναι ότι όταν αποφασίζεται να γίνει ανακατασκευή ενός δρόμου, προφανώς και πρέπει να μην γίνεται βιαστικά, αλλά να γίνονται όλες οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν πριν, για να διασφαλιστεί το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα, δηλαδή να υπάρχει διαμορφωμένη νέα κατάσταση, μια διαφορετική διαμορφωμένη κατάσταση, όπου θα μπορεί άνατα να κινείται αυτός που έχει πρόβλημα όρασης, η τυφλή, όπου άνετα θα μπορεί να κινηθεί η μητέρα με το καροτσάκι. Και δεν ξέρω αν στη Μανδυλαρά, με τα λεφτά που αυτή τη στιγμή ρίχνουμε, και βεβαίως χρειαζόταν ανακατασκευή η Μανδυλαρά, έχουμε το αποτέλεσμα που θα έπρεπε να έχουμε. Γιατί έτσι μετριέται η αποδοτικότητα μιας ενέργειας, μιας εργασίας, αλλά και των χρημάτων που ρίχνουμε στην τοπική κοινωνία. Έχουμε δει τα δημοσιεύματα που έχουν γίνει από τον συνάδελφο τον κύριο Ξηρομυρίτη. Δεν έχουμε λάβει γνώση του εγγράφου τεχνικού επιμελητηρίου. Αλλά σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι τα έργα έγιναν βιαστικά. Γι' αυτό και υπάρχουν πάμπολα προβλήματα και στη Μανδυλαρά και στην Ηπείρου. Σας προκαλώ, κύριε Σούλτη, να πάτε να δείτε λίγο Ηπείρου με Παναγούλη. Ο δρόμος είναι έτσι. Έτσι ακριβώς, όπως σας το λέω. Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία δεν ξέρω αυτά πώς θα μπορέσουν να διορθωθούν. Ευχαριστούμε. Κύριε Τζανακούλης, παρακαλώ. Όσον αφορά το θέμα της συγχώνευσης, ας πω, των ανωτάτων ιδρυμάτων, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Εμένα πριν λίγο καιρό με κάλεσαν οι σύλλογοι του ΤΕΗ, όλοι, και καθίσαμε πάρα πολύ ώρα και κάναμε μια συζήτηση. Τουλάχιστον διαφάνηκε ότι είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Έτσι τουλάχιστον που μου το παρουσίασαν και με ντοκουμέντα. Δεν είχαμε άλλη ενημέρωση και πολύ φοβάμαι μην είμαστε άνθρωποι που θα ακολουθήσουμε αυτό που θα μας κάνουν και θα τρέχουμε εκ των υστέρων. Δεν διορθώνονται μετά, όπως δεν διορθώθηκαν και το πάλι ποτέ. Θα πρέπει να είμαστε πολύ κοντά και να το παρακολουθούμε, αφού αναλάβατε και να μας ενημερώνετε για να δούμε τι θα γίνει. Γιατί εγώ δεν θα σας κρύψω ότι με αυτά που μου είπανε κατέληξα στο συμπέρασμα ότι μάλλον θα είναι καλύτερα να τα αφήσουμε έτσι όπως είναι, αν πάνε προς αυτή την κατεύθυνση, όπως μου την παρουσίασαν και σας λέω με ντοκουμέντα. Περιμένω, όταν θα έχετε κάτι, πιστεύω έγκαιρα, να το συζητήσουμε και ας κάνουμε και μεγαλύτερες συγκεντρώσεις και τα λοιπά εδώ με φορείς. Τώρα για το δεύτερο. Κύριε Καλογιάννη, εσείς δεν έχετε δει τίποτα από αντιπολίτη. Σας βλέπω και στεναχωριέστε. Αυτά είναι πτέσματα. Δεν έχετε εσείς τίποτα. Είδατε εσείς κανένα Γεωργάκη εκεί με ψαλίδι να κόβει αλυσίδες. Είδατε εσείς κανένα να πετάνε την επιτροπή έξω από το γραφείο να μην γίνεται διαγωνισμός. Είδατε να φωνάζουν ότι θα χυθεί αίμα. Είδατε εκεί να υπάρχει τα τσίδια που λέγανε 1,5 χρόνο και να βουλιάζει Λάρισα. Είδατε εσείς από εδώ να πηγαίνουν την άλλη μέρα μετά την απόφαση στην τότε υπηρεσία της Νομαρχίας και να λένε να μην εγκριθεί. Τώρα λέω μερικά, γιατί άμα καθίσουν να τα αναφέρω θα σας πέσουν και τα υπόλοιπα μαλλιά. Λοιπόν, με να μου είχαν πέσει έγκαιρα βέβαια. Λοιπόν, να μην. Αλλά τι στεναχωρίες. Το επιμελητήριο θα κάνει τη δουλειά του. Αφήστε το. Μπα να λέει ό,τι θέλει. Όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Να πω εγώ έναν σύλλογο, δεν πιστεύω να είναι κανένας εδώ, κακός. Εκείνος ο σύλλογος αρχιτεκτών. Λοιπόν, καλά δεν είδα τίποτα και εκεί. Δεν είδατε τι δεν είναι. Αυτά είναι, σας είπα, πτέσματα. Πτέσματα. Άρα λοιπόν, εγώ θα μπορούσα να γράψω έναν τόμο ολόκληρο με όλα αυτά τα θέματα και με τα έργα.
Είπε η κυρία Καραλαριώτου, εν πολύ συμφωνώ μαζί της, ότι βέβαια τις απόψεις είπα, ότι μια και λέτε για τη Μαλδιλαρά, αυτό το κομμάτι το είχαμε ανακατασκευάσει εν πολύ. Σας είπα ότι διαφωνώ ριζικά και μακάρι να δικαιωθείτε εσείς, εγώ δεν λέω τίποτα άλλο, περί της Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το θεωρώ ένα από τα μεγαλύτερα λάθη. Αλλά όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Όταν εμείς αποφασίσαμε να αλλάξουμε ρότα, ξέρετε, από τις πρώτες διοικίες της δικές σας, Μακαρίτου, Λαμπρούλη, περί πεζοδρόμων, τι είχαν γίνει κτλ. Εμείς, με όλα αυτά που γίνανε, και τώρα διάβασα ότι ξαναβγάλατε διαγωνισμό για τις μπάρες. Πόσοι στήλοι και μπάρες ξυλώθηκαν, θα τις θυμάστε, στα κεντρικά σημεία και τι γινότανε. Λοιπόν, εμείς αλλάξαμε τη ρότα, αυτό που λέτε. Τα φαρδιά πεζοδρόμια. Τουλάχιστον μετρήστε στο κέντρο και όχι μόνο, πάνω από 15 δρόμοι ήταν αυτοί που αλλάξαν την εικόνα και το αποδέχτηκε ο κόσμος. Και εμείς είχαμε το φοβερό πρόβλημα όταν ξεκινήσαμε δειλά-δειλά την Παπαναστασίου να έχουμε τη μεγάλη ατυχία των καιρικών φαινομένων και τώρα τι γραφόταν και τι λεγόταν είναι άλλο πράγμα. Τελικά δικαιωθήκαμε και ο κόσμος το χάρηκε, οι έμποροι, οι πολίτες κτλ. Άρα λοιπόν, μην θυμώνετε, μην εξαγριώνετε με αυτά. Αφήστε. Αυτό που έλεγα εγώ, σας το λέω από εκεί. Εσείς αποφασίζετε και ο κόσμος από εκεί. Εσείς αποφασίζετε και ο κόσμος είναι που θα κρίνει. Τα όργανα αυτά, αφήστε τα να κάνουν τη δουλειά τους. Αφήστε τα να κάνουν τη δουλειά τους. Βλέπω εδώ στα, να κλείσω, στο εκτός ημερήσιας για τον Πεζεσταίνη. Εμείς είχαμε 1 εκατομμύριο στην άκρη για τον Πεζεσταίνη. Πανέτοιμο, ξέρει η κυρία Γιουβρή. Λοιπόν, τα διάφορα όργανα με πρώτο και καλύτερο το ΚΑΣ μας το πήγε. Ήθελαν να έρχονται κάθε 3 και μία να βλέπουν. Τι να βλέπουν. Αυτό ήταν εκεί, το φάκελο τον είχαν. Δεν κάναμε καμιά προβολές ή δεν ξέρω τι άλλο για να τα βλέπουν. Αποτέλεσμα ήταν να μας το πάνε πίσω, να αλλάξουν τα δεδομένα τα οικονομικά της χώρας. Χάσαμε το 1 εκατομμύριο. Όπως και πάλι από τέτοια εμπόδια, χάσαμε τα λεφτά για τη μεγάλη πλατεία της Πρωτομαγιάς, στην Εράιδα. Χάθηκαν και αυτά τα λεφτά. Γι' αυτό δεν είδα τίποτα. Είναι, σας λέω αυτά, είναι πτέσματα. Μην αγχώνεστε και μην μεταφέρετε και εδώ τέτοια. Καταρχάς, σας είπα, η αντιπολίτευση που κάνουμε όλοι μας είναι η καλύτερη αντιπολίτευση που θα μπορούσε να υπάρχει για σας. Επικοδομητική, αν λιγότερο, αν περισσότερο, αλλά αυτά εσείς θα πρέπει να τα επιζητείτε. Γιατί εμείς θα έπρεπε να έχουμε φύγει από εκεί. Με αυτά που είμαστε. Λοιπόν, αφήστε τους να λένε. Δικαίωμά τους. Εσείς, ξαναλέω, εσείς έχετε το λαό. Αυτός είναι που θα κρίνει αν κάνατε σωστά, εάν πλαγιάζουν οι γωνίες στην Ηπείρου, εάν γίνονται άλλα λάθη. Και αυτά μεταφράζονται στην 13η Οκτωβρίου του 2019. Εκεί γίνεται το Ταμείο. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Τζανακούλη. Μην πυροβολείτε τους αρχιτέκτονες. Και αυτοί κάνουν λάθη, όπως κάνουν και δημοτικές αρχές. Δεν πυροβόλησε κανέναν, πρόεδρε. Εσύ δεν παρακολουθούσες τι γινόταν με το Σύλλογο Αρχιτεκτών. Και στο κάτω ενημερωνόταν τα 3 μέλη ήταν αυτοί που δημιουργούσαν όλες τις ιστορίες. Αλλά το γεύτηκε και ο κύριος Καλογιάννης με τον ναό. Και έχει μια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Πήρε μια εικόνα. Κύριε Διαμάντου, παρακαλώ, έχετε ερώτημα. Υπερώτηση. Συγγνώμη. Ο κύριος Διαμάντος έχει το λόγο. Κύριε Διαμάντο, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κάνετε ησυχία. Το οποίο θα ήταν αν πρέπει
Πληθυκός βρόχος που γίνεται όλο και πιο πιεστικός, είτε ως φυσικά πρόσωπα είτε ως επαγγελματίες και επιχειρήσεις, το χειραγωγημένο πλέον και δέσμιο τραπεζικό σύστημα, αυτό που κάνει είναι να πωλεί σε εξευτελιστικό ποσοστό της πραγματικής αξίας από 8-13% που έχει φτάσει και 3% τα δάνεια των δημοτών μας. Γι' αυτό το λόγο προτείνουμε δύο πράγματα και ρωτάμε αν προτίθεστε να διερευνήσετε και να συζητήσουμε την πρόταση αυτή. Πρώτον, σε θεσμικό επίπεδο, να υιοθετήσουμε την πρόταση των τριών φορέων, Οικονομικό Επιμελητήριο, Δικηγορικό Σύλλογο και Τεχνικό Επιμελητήριο πανελλαδικά, όπου μέσα στη συνολική πρόταση θέτουν ένα κύριο ζήτημα. Ποιο? Ότι όταν γίνεται η διαπραγμάτευση με τα ξένα funds για πώληση δανείων, να έχει το ίδιο δικαίωμα ο δανειζόμενος, ο πολίτης, να εξαγοράσει το δάνειό του στο ποσοστό του 3, του 8, του 10%, χωρίς δικαίωμα επαναπρότασης από το fund. Αλλά αυτό το οποίο θεωρούμε, και βέβαια αυτό θέλει μια νομοθετική προφανώς ρύθμιση και ζητάμε να τεθεί σε επίπεδο κυβέρνησης για να γίνουν τα απαραίτητα για τις νομοθετικές τροπολογίες, να ζητήσουμε από την ΚΕΔΕ και από την ΕΝΠΕ να υιοθετήσουν την πρότασή μας. Και το τρίτο, σε επίπεδο πλέον άμεσης ενέργειας του Δήμου, θεωρούμε ότι πρέπει να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε πρώτον την έρευνα και χαρτογράφηση περιπτώσεων δημοτών μας που λόγω πραγματικής αδυναμίας δεν μπορούν να εξοφλήσουν τα δάνεια που έχουν λάβει, με προτεραιότητα εννοείται στα στεγαστικά και πρώτης κατοικίας και σε δεύτερο στάδιο άλλα, και με τη διερεύνηση τη δυνατότητα του Δήμου να ιδρύσει εταιρεία ειδικού σκοπού, που αξιοποιώντας την οικονομική θέση και περιουσία, τη δυνατότητα του Δήμου να μπορέσει να εξαγοράσει δάνεια, να πάει στην κατεύθυνση δηλαδή της ελάφρυνσης των δημοτών, χωρίς βέβαια τη διακινδύνευση της οικονομικής θέσης και της περιουσίας του Δήμου. Θεωρούμε ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί ο Δήμος Λαρισαίων ως ένας μεγάλος Δήμος να αναλάβει πανελλαδικά μια τέτοια πρωτοβουλία. Έχουν και άλλοι Δήμοι προχωρήσει σε μια τέτοια διερεύνηση. Ο Δήμος Λαρισαίων νομίζω ότι μπορεί και πρέπει να λάβει μια τέτοια απόφαση και το θέτουμε ως ερώτημα και ως ζήτημα που μπορούμε να το συζητήσουμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Διαμάντο. Κύριος Ξηρομυρίδης, έχει μια ερώτηση. Ερώτηση, όχι τοποθέτηση. Κύριος Καλαμπαλίκης. Α, σας μπέρδευσα με το πίνο. Υπήρε ο κύριος Τζανακούλης, νόμιζα ήταν το ίδιο πράγμα. Συγγνώμη, κύριε Καλαμπαλίκη. Όχι, είναι ερώτηση. Αναφορικά με την οδό Λαταμία και κατ' επέκταση και την Ασάγη που είναι στα Επιρώτικα. Λόγω της γυθνίασης με τον ΟΣΕ, η βλάστηση οργιάζει, ποντίκια και φίδια κάνουν παρέλαση, τουλάχιστον από ό,τι εγώ δεν τα είδα, από ό,τι έχω δεχτεί παράπονα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κάνετε ησυχία. Σας παρακαλώ. Σεβαστείτε το συνάδελφο. Σεβαστείτε το συνάδελφο. Γιατί δεν σεβαστείτε. Κύριε Καραμπαλίκη, συνεχίστε.
Έχω δεχθεί παράπονα από ανθρώπους της συνοικίας και μάλιστα προχθές πήγα και μόνος μου και τα είδα. Έχουν γίνει παράπονα στο Δήμο, όπως μου είπαν κάποιοι, χωρίς να ανταποκριθεί ο Δήμος στα παράπονά τους αυτά. Και θέλω να ρωτήσω τι προτίθεται η Δημοτική Αρχή να πράξει, είτε για τη βλάστηση, είτε για τα ποντίκια και για τα φίδια που κυκλοφορούν στη γειτνία σε αυτή με τον ΟΣΕ. Βέβαια ξέρω ότι ο ΟΣΕ δεν είναι απόλυτα συνεργάσιμος. Το έχω ζήσει κατά το παρελθόν. Απόλυτα. Αλλά πρέπει όμως να βρεθεί μια λύση, διότι οι κάτοικοι, οι συνοικιώτες, δεν ψάχνουν στον ΟΣΕ, ούτε πάνε στο σταθμάρχη να ζητήσουν λύσεις στο πρόβλημά τους. Ζητάνε από εμάς. Και μάλιστα ζητάνε και από εμάς που είμαστε στην αντιπολίτευση. Τι κάνετε? Λοιπόν, παρακαλώ, τι έχετε να μας πείτε? Ευχαριστούμε και τον κύριο Καραμπαλίκη. Δεν υπάρχει ερώτηση. Ο κύριος Σούλτης, τελειώσαμε τις ερωτήσεις. Κύριο Σούλτης. Ναι, συμπληρωματικά, γιατί έχουμε κάνει. Να σας ενημέρωσα προσωπικά τον κύριο Σούλτη. Λοιπόν, σε δύο πλατείες, και άμα θέλετε πούμε συγκεκριμένα ποιες, υπήρξαν παιδιά μέσα που κυκλοφορούσαν ελεύθερα και τουλάχιστον αυτά θέλω να πιστεύω από ό,τι έχω μάθει, ότι κυκλοφορούν εντός των πλατείων. Και πρόκειται εξής, θα είμαι ειλικρινά δηλαδή. Έτσι κάποιος δεν το γνωρίζει αυτό το πράγμα, τουλάχιστον να τα πάρουν και να τα πάρουν στο κοινοκομείο. Ήταν επικίνδυνα, επιτέθηκαν στα παιδιά. Δεν ξέρω, το ξέρεις Γιώργο, νομίζω αυτές τα αυτιά σου. Λοιπόν, είναι κρίμα, δηλαδή ξέρω ότι κάτι πρέπει να γίνει με τα σκυλιά, τα δέσποτα. Έχουμε γεμίσει. Και με αυτές τις πλατείες και με τις παιδικές χαρές, πάντα και μια κούνια για μεγαλύτερα παιδιά. Το έχω πει, το έχω τονίσει και θα το υπερτονίζω. Να είστε καλά. Γιώργο. Παρακαλώ κύριε Κρίκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει μια διαβάθμιση. Υπάρχουν υπηρεσιακές υπερωτήσεις που μπορούν να κατατίθονται στη Δημοτική Αρχή και να δίνει απαντήσεις. Υπάρχουν υπερωτήσεις σαν αυτή που έκανε ο κύριος Διαμάντος, οι οποίες χρήζουν κουβέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να τοποθετούνται όλες οι παρατάξεις, να έχουν καθαρό δηλαδή τι θέση παίρνουν απέναντι σε αυτά τα ζητήματα. Και υπάρχουν και ζητήματα ενημέρωσης που μπορούν να γίνουν άμεσα από τις υπηρεσίες. Τώρα, εδώ, καθόμαστε μία ώρα. Εγώ μπορώ να κατεβάσω άλλες 10 ερωτήσεις, τι γίνεται στον Πέρα Μαχαλά, στα σουφλάρια, στα ταμπάκικα από αυτά που βλέπω. Και άλλες 20 που έχουν να κάνουν με άλλα τέτοια ζητήματα. Εντάξει, μπορεί κάποιοι να θέλουν να παίξουν ένα παιχνιδάκι όσο είναι εδώ οι δημοσιογράφοι, να κάνουν τις εντυπώσεις τους και από τη μια μεριά και από την άλλη, και μετά να καθόμαστε εδώ μέχρι τις 11 και 12 το βράδυ να κουβεντιάζουμε εμείς και εμείς. Να τελειώνει αυτή η υπόθεση. Όποιος έχει να κάνει υπερώτηση υπηρεσιακή, καταθέτει, υπάρχουν οι διαδικασίες. Όποιος έχει να κάνει υπερώτηση που χρήζει κουβέντας και πρέπει να πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο άποψη και να πούν όλη τη γνώμη τους, να την καταθέτει και να προετοιμαζόμαστε όλοι. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που έβαλε ο Ντίνος, ο κύριος Διαμάντος, είναι πολύ σοβαρό να το συζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο από το να δώσει μια απάντηση στα γρήγορα ο κύριος Δημόρχος και να φύγουμε. Έτσι είναι όμως. Πρέπει να κρατηθεί η διαδικασία και νομίζω όλοι πρέπει να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν μπορεί να τραβάνε οι διαδικασίες 4 και 5 ώρες και στην ουσία, επειδή εντάξει κάναμε τώρα την παράσταση με τα τάμπλετ, η ουσία είναι εδώ όμως, τι κουβεντιάζουμε και πώς το κουβεντιάζουμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Κρίκη για την επισήμανση, συμφωνώ μαζί του, απλώς εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι θα ρωτήσω ο καθένας. Εδώ είναι το... Φαντάζομαι ότι... Λοιπόν, όπως ακριβώς και το θέμα του κύριου Διαμάντου είναι τόσο σύνθετο που νομίζω θέλει χρήση μιας μεγάλης κουβέντας. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει σήμερα. Λοιπόν, ο κύριος Σούλτη θα δώσει μια απάντηση και να κλείσουμε. Και ο κύριος Δήμαρχος τώρα. Καταρχήν συμφωνώ και εγώ ότι το θέμα που έβαλε ο κύριος Διαμάντος είναι σοβαρό θέμα. Εγώ μπορώ να πω 5 κουβέντες, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα. Έτσι. Θα πρέπει να το δούμε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και να συζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι, εγώ συμφωνώ, Πρόεδρε, εάν ο κύριος Διαμάντος θέλει την ερώτησή του αυτή να την κάνει ως επερώτηση γραπτή, να έρθει ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο κανονικά. Έτσι. Εντάξει, την έχουμε γραπτή. Ωραία. Εντάξει. Okay. Άρα λοιπόν να το δούμε σε τακτή συνεδρίαση και να κουβεντιάσουμε για αυτό το σοβαρό ζήτημα. Για τη Λαταμία, να πω δύο κουβέντες.
θα πει ο κύριος Σούλτης ορισμένα πράγματα που χειρίζεται εκείνος. Η υπόθεση της Η υπόθεση της Λαταμία έχει τεθεί από μας στον ΟΣΕ μαζί με όλα τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν, όπως επανειλημμένα έχουμε πει εδώ, την ασφαλή διέλευση των σειρμών από την πόλη. Έχουν γίνει 2-3 συναντήσεις με τον ΟΣΕ και υπάρχει και ένα απαντητικό έγγραφο, το οποίο βεβαίως βάζει, μας ενημερώνει για τα ζητήματα των έργων που πρόκειται να κάνει ο ΟΣΕ και μας αναφέρει ότι είναι σε προχωρημένο επίπεδο δημοπράτησης έργου πια για την υπόθεση των σημείων που έχουν τα γνωστά προβλήματα. Για τη Λαταμία δεν ξέρω, δεν έχω προλάβει να μιλήσω και με τον κύριο Σούλτη, επειδή υπήρχε μέχρι και σήμερα μια ενημέρωση γι' αυτό. Υπάρχει ένα ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι όλος αυτός ο χώρος ανήκει στον ΟΣΕ. Έτσι. Εγώ έχω κάνει μια πρόταση προς τον ΟΣΕ να δει πόσο από τις γραμμές επιβάλλεται το ασφαλές όριο, να μας παραχωρήσει τον υπόλοιπο χώρο και να κάνουμε πεζοδρόμιο εκεί. Έτσι, και να μπορέσουμε να, αντί αυτού, στο έγγραφο αναφέρεται ότι ειδικά για τη Λαταμία οι ζημιές που γίνονται στο φράκτη και τα λοιπά, ότι είναι η υπόθεση των πολιτών οι οποίοι δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Εξέφρασα την έντονη διαμαρτυρία μου προς την κατεύθυνση του ΟΣΕ ότι στη Λαταμία ειδικά δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Έτσι, το ζήτημα είναι ή να το αντιμετωπίσουν οι ίδιοι ή να μας παραχωρήσουν χώρο και να το κάνουμε εμείς. Ενδιάμεση λύση δεν υπάρχει. Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα από τους φράκτες για να ξυλώσουμε τη βλάστηση, για να μπορέσουμε να περιορίσουμε όλα αυτά που γίνονται εκεί και την κακή εικόνα που έχει η ίδια η περίφραξη. Είναι πρόβλημα. Όντως είναι πρόβλημα. Δεν ξέρω αν ο κύριος Σούλτης έχει κάτι επιπλέον από αυτό, έτσι να πει, από τις επικοινωνίες τις συχνές που κάνουμε με τον ΟΣΕ. Δεν θα το αφήσουμε. Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε και νομίζω ότι η οριστική λύση του προβλήματος είναι η παραχώρηση πια ενός χώρου που θα δώσει τη δυνατότητα να γίνει ένας καινούριος φράκτης και να μπορέσει να γίνει και ένα πεζοδρόμιο από εκείνη τη γωνία. Έτσι. Τώρα, το θέμα των αδέσποτων, αγαπητέ μου κύριε Πράπα, ένα τεράστιο πρόβλημα σε όλη την Ελλάδα. Όχι μόνο στο Δήμο της Λάρισας, σε όλους τους Δήμους μηδενός εξαιρουμένου. Το είπαμε και το ξαναλέμε πάλι. Η νομοθεσία η οποία υπάρχει είναι ετεροβαρής. Αυτή τη στιγμή το πλαίσιο το οποίο είναι διαμορφωμένο δεν βοηθάει στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Και θεωρώ ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν είναι ο ΑΒ χειρισμός του αδέσποτου. Είναι πρώτα και κύρια το μαρκάρισμα, το τσιπάρισμα των δεσποζόμενων σκύλων από τους κτηνιάτρους, προκειμένου να είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που κάποιος συμπολίτης κάποια στιγμή αφήνει, πιανού είναι. Αυτό δεν γίνεται στο βαθμό που θα θέλαμε. Γίνεται μερικώς και επιμένουμε σε όλες τις επαφές και με τον κτηνιατρικό σύλλογο αυτό να ολοκληρωθεί. Αλλά αν σας πω συγκεκριμένα περιστατικά αυτή τη στιγμή, θα καταλάβετε τι συμβαίνει. Έτσι. Με ενημέρωσε ο αντιδήμαρχος πριν από μερικές ημέρες ότι έξω από το κοινοκομείο μας πήγε ένα βαρέλι που ήταν γεμάτο μέσα κουτάβια. Έτσι. Στο γραφείο μου με επισκέφτηκαν οι άνθρωποι του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου για να μου πούν αν μπορούμε να βοηθήσουμε, διότι στους σταθμούς εξυπηρέτησης που υπάρχουν περνούν διάφορα αυτοκίνητα και αφήνουν κλουβιά με κουτάβια, με σκυλιά που θέλουν να τα παρατήσουν και με όλα αυτά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει ένα ζήτημα μιας ολόκληρης αλλαγής της κουλτούρας των πολιτών στο επίπεδο αυτό. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Το κοινοκομείο μας είναι μόνιμα γεμάτο.
Έτσι. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι από τα πράγματα να νοσηλεύσουμε τα σκυλιά αυτά, να τα στηρώσουμε και να τα οδηγήσουμε ξανά πάλι στα σημεία στα οποία ήταν. Από τον νόμο δεν έχουμε άλλη δυνατότητα. Δυστυχώς είναι πρόβλημα που οι δήμαρχοι μεταξύ τους είναι ένα από αυτά που συζητούν συχνά όταν βρίσκονται. Είχα την προσωπική έτσι, αίσθηση και εικόνα ότι το νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε και πάρθηκε πίσω, δεν ξέρω για ποιο λόγο, έδινε κάποιες λύσεις, καλύτερες από το σήμερα. Εμείς συζητούμε όλοι, νομίζω είναι και θέμα της ΚΕΔΕ, το έχει θέσει η ΚΕΔΕ, λοιπόν, και όλοι οι δήμαρχοι ζητούμε να υπάρξει μια νομοθεσία που θα μας δώσει τη δυνατότητα στο πρόβλημα. Δεν γίνεται αλλιώς. Και βέβαια εννοώ με τρόπο σωστό και όχι με τις φόλες που διάφοροι συμπολίτες μας, είναι η άλλη πλευρά αυτή έτσι, της ασυνειδησίας, λειτουργούν και δημιουργούν προβλήματα. Είναι κατανοητό, απόλυτα κατανοητό, και στο γραφείο μου έχουν φτάσει συμπολίτες οι οποίοι διαμαρτύρονται γιατί κάποιος είχε μια αντιμετώπιση τέτοια. Κάποιου παιδιού το πόδι δάγκωσε ένα σκύλος και βάλτε. Λοιπόν, είναι γνωστό το πρόβλημα. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να κάνουμε κάτι παραπάνω από αυτό που ορίζει ο νόμος και το κάνουμε. Οι συμπολίτες οι οποίοι βέβαια έχουν και εντοπίζουν σημεία στα οποία υπάρχουν τέτοιοι σκύλοι, τέτοια σκυλιά, μπορούν να ενημερώνουν το κοινοκομείο και να κάνουμε μια προσπάθεια να τα μαζεύουμε και αυτά για να ακολουθούμε την γνωστή διαδικασία. Πρόεδρε, παίρνω το λόγο για να το... Λοιπόν, μια κουβέντα οφείλω να πω για τα έργα, έτσι. Πρώτα απ' όλα, τα έργα αυτά που γίνονται στη Λάρισα, ειδικά τα οδικά, έχουν συνολική μελέτη η ΣΒΑΚ, η οποία είναι μελέτη, έτσι, η οποία αντιμετωπίζει το πρόβλημα συνολικά. Οι μελετητές, δηλαδή, έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της πόλης. Δεύτερον, υπάρχουν λεπτομερείς πλέον μελέτες εφαρμογής και τρίτον υπάρχει μελέτη από την υπηρεσία η οποία προκυρήσεται. Αυτές οι μελέτες και ειδικά η ΣΒΑΚ 5-6 φορές συζητήθηκε εδώ, παρουσιάστηκε εδώ μέσα. Συζητήθηκε 3 φορές νομίζω στην Επιτροπή Διαβούλευσης. Εκεί συμμετέχουν όλοι οι φορείς. Δεν το κρύβουμε δηλαδή. Τώρα άνας, έτσι, όταν είναι θεωρία δεν δίνει σημασία και μετά όταν φτάσει τότε δίνει, εντάξει τώρα τι να πω. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, στα έργα που κατασκευάζονται είμαστε κατά πάνω. Και οι επιβλέποντες του έργου κάθε μέρα είναι εκεί, όλη μέρα σχεδόν. Εγώ σχεδόν κάθε μέρα περνάω και ο Δήμαρχος μέρα παραμέρα, ας το πω έτσι. Όπου ανακύπτει πρόβλημα με πολίτες, είμαστε απίκο και καλούμε και δεχόμαστε και μιλάμε. Και μιλάμε και σαν υπηρεσία και καλούμε τις υπηρεσίες. Παράδειγμα, όταν έγινε το δημοσίευμα για τα ΑΜΕΑ, εγώ κάλεσα το Σύλλογο. Ήρθε εδώ, μιλήσαμε, είπαμε να μου δώσουν άνθρωπο ειδικό εμπειρογνώμονα για να μου κάνει παρατηρήσεις, να τα βλέπω κτλ. Το θέμα με τη Μανδυλαρά που ανέκυψε τώρα, από την πρώτη στιγμή πήγα εγώ εκεί. Πήγαμε με τον Δήμαρχο 2-3 φορές στη Μανδυλαρά. Ήρθαν οι πολίτες άλλες 5 στο γραφείο μου. Έτσι, δηλαδή έχει συζητηθεί ευρέως, έγινε σύσκεψη, πήραμε τους μελετητές. Ο μελετητές λέει ότι σε εκείνο το σημείο πρέπει να έχει παρκάρισμα και από τις δύο πλευρές. Είπε εδώ και εδώ μέσα νομίζω ήσασταν όταν είπε ο Ριζομιλιώτης ότι είμαστε στις θέσεις μονίμων κατοίκων με το σχέδιο του ΣΒΑΚ, είμαστε και μείον 1.000 θέσεις. Άρα νομίζω ότι είναι απαραίτητες. Το εξηγήσαμε αυτό. Μετά βρέθηκαν τα δέντρα. Είπαμε λοιπόν, πήγαμε, είδαμε. Η πρώτη αυτή ήταν να κόψουμε τα δέντρα. Ήρθε το πράσινο. Έγινε δηλαδή 3 μέρες συζήτηση για τα δέντρα. Λυπηθήκαμε δέντρα 15 χρόνων να τα κόψουμε. Εγώ ειδικά δεν θα βάζα ποτέ την υπογραφή μου να κοπεί τέτοιο δέντρο. Αν δηλαδή γινόταν, εγώ θα μειοψηφούσα. Λοιπόν, έτσι γίνεται. Άρα, για το τεχνικό επιμελητήριο, φίλε Ντίνο, εγώ πέρασα από εκεί, είμαι μέλος, έτσι. Το τεχνικό επιμελητήριο δεν είναι άιντε ένας πρόεδρος. Έχει από κάτω μέλη. Έχει κόσμο, κάπου απολογείται. Εντάξει. Άρα, εγώ έχω λόγο στο τεχνικό επιμελητήριο. Δεν είμαι άντε. Και όλοι οι μηχανικοί που είμαστε εδώ μέσα. Πέρασα από τη διοικούσα. Ήταν τότε που είπες με τον καφέ. Ξέρω δηλαδή πώς λειτουργεί. Εμείς κάναμε το άνοιγμα στο ΤΕ. Έτσι δεν είναι, διευθύντρια? Τους καλέσαμε. Δώσαμε δουλειές. Συζητήσαμε να δώσουμε δουλειές. Δεν τις δώσαμε τελικά. Δεν υπήρξε από εκεί ενδιαφέρον. Δεν μπορεί, το παράπονο μου είναι, δεν μπορεί να βγάζεις δημόσιο έγγραφο, γιατί είναι δημόσιο σε τόσους που πάει.
Τη στιγμή που ξέρει τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, τα γραφειοκρατικά, στο δύσκολο περιβάλλον που ζούμε, δεν μπορεί να μην έρχεσαι να συζητά μαζί μου. Δεν θες να συζητήσεις μαζί μου, γιατί δεν με γουστάρεις, κάνε μου έγγραφο προς την τεχνική υπηρεσία. Να σου απαντήσω, αν δεν ικανοποιηθείς και λέω μπούρδες εγώ, κυκλοφόρησέ του. Αυτό είναι το παράπονό μου. Και εγώ θα παραβρεθώ στη διοικούσα, θα πάρω όλους τους μηχανικούς, αν θέλει το Δημοτικό Συμβουλίο, να πάμε στη διοικούσα να τους συζητήσουμε. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Και δεν μπορεί 40 εκατομμύρια έργο να το έχουν πάρει λαρισαίοι μηχανικοί. Και γι' αυτό να μην ενδιαφέρεται το ΤΕΙ και να ενδιαφέρεται γιατί ένας πολίτης που στο κάτω-κάτω στενεύει το πεζοδρόμιο μπροστά στο μαγαζί, το ένας είναι. Να κάνει αυτό το ένας είναι. Να κάνει αυτό το έγγραφο. Είναι παράπονο αυτό. Είναι πικρία. Για το θέμα των πολιτών, για τη Λαταμία. Η Λαταμία είναι όπως τα είπε ο Δήμαρχος. Ο ΟΣΕ δεν συνεργάζεται. Δεν συνεργάζεται σε όλα τα σημεία. Δηλαδή, ξέρετε τι μας είπε. Στις επανειλημμένες παρεμβάσεις μας να φτιάξουν τα πλαστικά στην οδό Βόλου που χάλασαν. Φτιάξτε τα εσείς με δικά σας έξοδα. Θα τα πληρώσει ο Επίτροπος. Ή εννοεί φτιάξτε τα πονηρά κάτω από το τραπέζι για να μπορέσει να τα φτιάξει. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ο ΟΣΕ δεν συνεργάζεται. Το ίδιο συμβαίνει και με τη Λαταμία, με τα χόρτα. Παρ' όλα αυτά, εδώ σήμερα έχει έργο 1,5 εκατομμύριο συντήρηση πεζοδρομίων. Τα πεζοδρόμια, ακόμα και μικρά να τα αφήσουν, θα πάμε να τα φτιάξουν. Για τους πολίτες. Για τους πολίτες. Είμαι από τους ανθρώπους που ακόμα και τη νύχτα 12 η ώρα στο γραφείο μου βαράει το τηλέφωνο και απαντάω και μιλάω. Όμως ο πολίτης του ενδιαφέρει το δικό του πρόβλημα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το πρόβλημα του ενός που είναι στην τάδε. Ούτε θα κάνω ρουσφέτ και δεν το έκανα ποτέ στη ζωή μου. Η απάντησή μου είναι θα μπει στη σειρά του και θα το λύσω. Και πραγματικά λύνονται. Αν λυθεί μετά από ένα χρόνο, δεν φταίω εγώ. Η Λάρισα είναι μεγάλη. Ακριβώς αυτό συμβαίνει με τους πολίτες και ας βγει ένας να πει το αντίθετο. Το γραφείο μου είναι κάθε μέρα μέχρι να παντρέψω τα κορίτσια του, ήρθε ένας να μου πει. Ακούω τους πάντες. Έτσι έχουν τα πράγματα με τους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο. Δεν θέλω να δευτερολογήσω. Να κάνω μια πρόταση. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Μια πρόταση γι' αυτό για τη Λαταμία. Να βοηθήσω να λυθεί το θέμα. Λίγο. Αν θέλετε. Κύριε Καλαμπολίκη, συγγνώμη λίγο. Ένα λεπτάκι θα κάνω. Συγγνώμη λίγο. Θέλετε να μιλήσω, δεν έχω πρόβλημα. Δεν θέλετε, δεν μιλάω. Ένα λεπτό γιατί σηκώνω χέρι. Βασικά δεν γίνεται συζήτηση επί των. Ναι, να πω στον Δήμαρχο και απαντήσεις. Απαντηθήκανε. Λοιπόν, μια συμπληρωματική δήλωσή σας. Επειδή είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι είμαστε σε μια κουβέντα με τον ΟΣΕ να μας παραχωρήσει το χώρο κλπ. Αυτό εκπείρασα, λέω ότι δεν θα συμβεί ποτέ στο ορατό μέλλον. Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε, εγώ το είχα κάνει μια φορά. Σε συνεργασία με τους υπευθύνους του ΟΣΕ, μας επιτρέψαν και μπήκαμε μέσα και αποξηλώσαμε τα χόρτα. Αυτόν θα κάνουμε σε συνεννόηση. Δεν τους πάρουμε το χώρο, ούτε θα χαλάσουμε την περίφραξη και να κάνουμε και μειοκτονία. Νομίζω ότι αυτό είναι εφικτό και μπορεί να γίνει. Ευχαριστούμε για τη διευκρίνηση. Είναι αυτό που ζητάει μονίμως ΟΣΕ, αυτό που είπε και ο Γιώργος. Ελάτε, κάντε τα. Εγώ δεν συμμετέχω πουθενά. Πληρώστε εσείς, κάντε τα κτλ. Πώς θα το χρεώσουμε? Κύριε Μπαρά, δεν συζητάμε. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ, για 2 λεπτά. Άκουσα από τον κύριο Καλαμπαλίκη προβλήματα με τον ΟΣΕ από πριν. Άκουσα από τον κύριο Σούλτη, συνεχίζουν τα προβλήματα. Ένας πολίτης τιμωρείται για την παρανομία. Οι οργανισμοί δεν καταλαβαίνουν γιατί δεν τιμωρούνται. Έχουμε νομικές υπηρεσίες. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος με τον αρμόδιο προϊστάμενο θα πάνε στην εισαγγελία και θα κάνουν τα νόμιμα. Μόνο έτσι μπορούμε να επιβάλλουμε και να κάνουμε αυτά που πρέπει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Τώρα, αν κάνουμε διαπραγματεύσεις για άλλα θέματα, κύριε Σούλτη, δεν ξέρω. Σημασία έχει ένα πράγμα. Όπως τιμωρείται ο πολίτης, πρέπει να τιμωρηθούν και οι οργανισμοί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, συνάδελφοι, πρωτού περάσουμε στην ημερήσια διάταξη, καταρχήν σας μοιράστηκαν οι οδηγίες το πώς πρέπει να ανοίξετε το τάμπλετ. Παρακαλώ, μέχρι την επόμενη συνεδρίαση που θα σας αποσταλεί η ημερησία, πρέπει να τα έχετε έτοιμα και να έχετε και το Gmail έτοιμο. Και το δεύτερο... Κύριε Πρόεδρε, πάντως νομίζω ότι ως μηχανικός δεν θα έπρεπε να αφήνατε τον κύριο Σούλτη να μιλήσει έτσι για το τεχνικό επιμελητήριο, ενώ δεν είναι παρόν το τεχνικό επιμελητήριο. Ο καθένας... Γιώργο, δεν έπρεπε να μιλήσει έτσι για το τεχνικό αυτό που λέει, επιμελητήριο, κύριε Καραγιώτου, γιατί δεν είναι παρόν ο πρόεδρος ή εκπρόσωπος. Το Γιώργο μιλάει σαν αδελφικά, δεν μιλάει. Ούτε εμείς έχουμε λάβει την επιστολή, ούτε κανένας. Συγγνώμη.
Εξέφρασε την πικρία του, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Έχει. Υπάρχει διοίκηση. Σαν μέλος του τεχνικού επιτελείου, εξέφρασε την πικρία του. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, παράκληση. Τα ξέχασες αυτά που έλεγες, Μαβίδη, όμως όταν ήσουν στη συνάδελφοι, διοίκηση. Συνάδελφοι, όπως και κάποιοι άλλοι εδώ μέσα. Παρακαλώ, δεν έχει το λόγο. Όπως και κάποιοι άλλοι εδώ μέσα. Δημήτρη, σας παρακαλώ. Ερεμίστε. Κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Έχει ζητηθεί από την πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ, επειδή έχει συμβούλιο μεθαύριο. Και θέλει να ορίσουμε τους, να επαναορίσουμε στην πράξη τους δύο εκπροσώπους από το Δήμο, που είναι ο κύριος Δηληγιάννης και ο κύριος Γεωργάκης. Δέχεστε να ενταχθεί σαν εκτός υπηρεσίας 7ο θέμα και να οριστούν. Ναι, να συνεχίσουν. Κύριε Πρόεδρε. Ναι, κύριε Ξουμή. Ερώτηση, με είχατε πριν στη λίστα που σήκωσα το χέρι γραμμένο, ήμουν στη λίστα. Για ερώτηση είπα ναι, για ερώτηση ναι. Για τοποθέτηση είπα, για ερώτηση βεβαίως. Έχετε ερώτηση. Για ερώτηση. Είπα, όποιος έχει ερωτήσεις και σηκώσει το χέρι για ερωτήσεις. Πάμε με τα εκτός ημερησίας, λοιπόν. Το πρώτο θέμα εκτός ημερησίας είναι το πρώτο. Τροποποίηση παρήθμη 402-16 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων με θέμα έγκριση μελέτη εκτέλεση επικαιροποίηση του δημόσιου έργου αναστήλωση επανάκριση κτηρίου Μπεζεστίνου, καθώς και το δεύτερο και το τρίτο αφορά τον Μπεζεστίνη. Τα εγκρίνεται ομόφωνα. Να πρώτο, πω δύο κουβέντες. Πρώτο, δεύτερο. Να πω, θα πω ακριβώς. Παρακαλώ. Καταρχήν να πω ότι αυτή η τροποποίηση που ήρθε σημαίνει ότι τον Μπεζεστίνη κατά 90% εντάσσεται. Έτσι. Λοιπόν, τι ζήτησαν, επειδή στο Μπεζεστέν είναι μνημείο αρχαιολογικό, ζήτησαν να γίνει υποέργο, όπου τα θέματα θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει και, πώς το λένε αυτή, συντηρητική ανασκαφή, έτσι, και βέβαια και το κομμάτι της στήριξης των τοίχων να γίνει από άλλο υποέργο που θα είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού. Λοιπόν, αυτή η τροποποίηση γίνεται, έτσι, δηλαδή μέρος της μελέτης φεύγει, δύο υποέργα. Το ένα υποέργο είναι το Υπουργείο Πολιτισμού. Έτσι, το πρώτο θέμα είναι η τροποποίηση, το δεύτερο θέμα είναι το υποβολή του νέου τεχνικού δελτίου. Έτσι. Άρα το πρώτο, λοιπόν, τεράστιο έργο. Εκτός ημερησίας εγκρίνεται ομόφωνα. Το δεύτερο εγκρίνεται ομόφωνα. Το τρίτο εγκρίνεται ομόφωνα. Το τέταρτο θέμα έγκριση. Για το τρίτο. Υποβολή πράξης προξηματοδότησης του Δήμου Λαρισαίων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Θεσσαλίας 14-20. Όχι. Το τρίτο, τέταρτο, ναι. Το πρώτο, δεύτερο είναι το Μπιζεστένη. Τρίτο, τέταρτο και πέμπτο είναι το Σύνδρομο Ντάουν. Όχι, έκανε λάθος. Δικό μου λάθος. Λοιπόν, το τρίτο, τέταρτο, πέμπτο που αφορά την έγκριση, μελέτηση και εκτέλεση του έργου Κέντρου Ανοιχτής Υποστήριξης για τα παιδιά με σύνδρομο Down, που είναι το τέταρτο. Το πέμπτο, έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λαρισαίων και του Συλλόγου Γονέων και Φίλων με σύνδρομο Down, ο Κύκνος. Καθώς και το τρίτο που είπαμε προηγουμένως, έτσι, υποβολή πράξης προσπαθώντας το Δήμο Λαρισαίων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Θεσσαλία 14-20. Λοιπόν, είναι το ΒΑΑ. Όπως ξέρετε, το ΒΑΑ τελειώνει στις 29.30, την Παρασκευή δηλαδή. Θα πρέπει να έχουν κατατεθεί όλα τα τεχνικά δελτία. Δυστυχώς, φτάσαμε στο τέλος και όχι με δικιά μας ευθύνη. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που πάντα κατέθετα τα έργα όπου και αν ήμουνα πολύ νωρίτερα και με χάσιμο βέβαια, γιατί πάντα δινόταν παράταση μετά. Και εγώ έχανα, γιατί βιαζόμουν να τα κάνω και οι άλλοι τα κάνουν με την άνεσή τους. Τέλος πάντων, δεν φταίμε εμείς που φτάνει τόσο αργά. Ήταν αντικειμενικές δυσκολίες εξωτερικές από το Δήμο, όπως για παράδειγμα οι κανονιστικές. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ και στο δύο θέματα έρχονται σήμερα για έγκριση. Είναι το ένα, είναι αυτά τα τρία εδώ είναι για το σύνδρομο Down και νομίζω είναι το γενή τζαμί. Όλα είχαν προβλήματα, και ο ξενώνας αστέγων, τρία. Όλα είχαν προβλήματα με κάποια χαρτιά που έπρεπε να πάρουμε από υπηρεσίες και τα λοιπά. Έτσι. Στο...
Λοιπόν, το... Νόμιζα ότι είναι γνωστό αυτό. Έλα, μπορεί να πει το κομμάτι αυτό. Νομίζω ότι αφορά... ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Διαμάντζος, μπορεί να δώσει μια απάντηση. Είναι του γεροκομείου το κτίριο, το οποίο έχει παραχωρηθεί, έτσι. Και η μελέτη εδώ με την ευγενική προσφορά, τέλος πάντων, του Προέδρου του Συλλόγου του Συνδρόμου Down, κατατέθηκε η μελέτη και ολοκληρώθηκε μαζί με την τεχνική υπηρεσία τη δικιά μας και είναι έτοιμο να κατατεθεί στο ΒΑ. Εντάξει. Αν θέλει λεπτομέρειες, δεν ξέρω. Κύριε Διαμάντη, μπορείτε να συμπληρώσετε. Ναι. Το κτίριο, καταρχήν, είναι του γεροκομείου Λάρισας, του Δημοτικού Γεροκομείου Λάρισας. Έχει μισθωθεί προς το... παραχωρηθεί με μισθωτήριο και συλλειτουργία του προς το Σύλλογο Κύκνος, Συνδρόμου Down Θεσσαλίας. Είναι ένα προπολεμικό κτίριο, μακροχρόνια μίσθωση, ναι, 20 χρόνων. Εκεί θα μπορούμε να συλλειτουργούμε, όπως έχουμε κάνει και στο μισθωτήριο, με το Δημοτικό Γεροκομείο. Και επειδή ο Κύκνος δεν έχει την επάρκεια και την δυνατότητα για να υλοποιήσει το έργο, είναι ο κύριος του έργου, θα είναι ο φορέας λειτουργίας του έργου για τουλάχιστον 5 χρόνια, αλλά έχουμε, όπως είπα, μακροχρόνια μίσθωση, θα έπρεπε να υπάρχει ένας φορέας, ένας ο οποίος να έχει την επάρκεια να επιβλέψει, να υλοποιήσει το έργο και να το επιβλέψει και να κάνει όλες τις διαδικασίες για τη χρηματοδότηση. Έτσι λοιπόν ο Δήμος Λάρισας, μέσα από μια προγραμματική σύμβαση, ζητήσαμε με το Δήμο Λάρισας, μέσα από μια προγραμματική σύμβαση, να υπάρχει αυτή η συνέργεια για την υλοποίηση αυτού του έργου. Είναι προϋπολογισμού καταρχήν αυτό που εντάχθηκε και το έχουμε εντάξει σαν Δημοτικό Συμβούλιο 168.000. Αφορά ανακαίνιση του υπάρχοντος κτηρίου σε οικοδομικά και σε μηχανολογικά έργα. Πράγματι υπήρχαν δυσκολίες σε ό,τι αφορά το που φτάσαμε εδώ και οι δυσκολίες αφορούσαν το Σύλλογο κυρίως, έτσι, και γι' αυτό έτσι υπήρχε μια καθυστέρηση. Νομίζω ότι τουλάχιστον τα χαρακτηριστικά έτσι του κτηρίου είναι γνωστά και θα είναι ένα ανοιχτό κέντρο υποστήριξης ατόμων με σύνδρομο Down, αλλά όχι μόνο. Ερωτήσεις υπάρχουν? Έχει έσοδα? Ναι. Ερωτήσεις παρακαλώ. Λοιπόν, καταρχήν εμείς δεν ξέρουμε καθόλου το θέμα, γιατί είναι και εκτός ημερήσεως. Πρώτα, δεν ξέρουμε ότι το κτίριο ήταν του γεροκομείου, ότι παραχωρήθηκε στον Κύκνο και επειδή ο Κύκνος δεν έχει λεφτά, αναλαμβάνει ο Δήμος να το φτιάξει. Δεν έχει την επάρκεια, αλήθεια. Ναι. Εντάξει, ούτε λεφτά όμως, φαντάζομαι. Τα λεφτά όμως. Αυτό λέει ο Δήμος, δεν τα βάζει. Όχι. Αυτό λέει, δεν καταλαβαίνουμε. Είναι ΒΑΑ, είναι ΒΑΑ από την περιφέρεια, ενταγμένο στο πρόγραμμα ΒΑΑ από την περιφέρεια. Δηλαδή με πρόγραμμα από την περιφέρεια χρηματοδοτείται, όχι από το Δήμο, από είδους πόρους. Ναι, λέω η λειτουργία λοιπόν του κέντρου, γι' αυτό λέω. Η λειτουργία του κέντρου, δηλαδή τα λειτουργικά, το έξοδα, καλύπτονται από το πρόγραμμα για κάποια χρόνια. Ποιος θα τα καλύπτει? Θα τα καλύπτει ο Κύκνος, ο Δήμος Λαρισαίων, το γεροκομείο? Πόσα χρόνια είναι η μίσθωση αυτό? Η μίσθωση είναι 12 χρόνια συν 8, 20. Τα έξοδα λειτουργίας, ο φορέας λειτουργίας θα είναι ο Κύκνος και τα έξοδα λειτουργίας τα έχει αναλάβει προφανώς ο Κύκνος που θα είναι δικό του. Αλλά θα υπάρχει ήδη και στην προγραμματική σύμβαση. Φαίνεται ότι θα υπάρχει μια συλλειτουργία, δηλαδή θα έχει δυνατότητα αξιοποίησης με εκδηλώσεις, με δράσεις και ο Δήμος αλλά και το γεροκομείο προκύπτει και από το μισθωτήριο το οποίο έχουμε συνάψει με το γεροκομείο. Αλλά ο Κύκνος είναι υπεύθυνος να λειτουργήσει το κτίριο. Ναι. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Άρα λοιπόν, τοποθέτηση παρακαλώ, ο κύριος Κρίκης. Να ξεκινήσω ότι δεν είμαστε αρνητικοί στο να γίνονται δομές για άτομα με ειδικές ανάγκες και για παιδιά ιδιαίτερα. Αυτό θέλω να είναι καθαρό από τη δικιά μας μεριά. Έχουμε όμως σοβαρή διαφωνία αυτό το έργο να τα αναλαμβάνουν, να πέφτει το βάρος στους γονείς αυτών των παιδιών, σε συλλόγους γονέων που τραβάνε όσα τραβάνε με τις πρόσθετες δυσκολίες που έχουν, σύν το γεγονός ότι από τέτοιου είδους προγράμματα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση βγαίνει σαν προϋπόθεση η λειτουργία, η συντήρηση του έργου μετά από
φορέα όπως είναι Σύλλογος Γονέων, ο οποίος στην ουσία τον ρίχνει στην αγκαλιά χορηγών ή άλλων εντός εισαγωγικών ευεργετών οικονομικών. Στην ουσία ανοίγει την πόρτα σε ιδιωτική πρωτοβουλία, ακόμα αν θέλετε και κατά την άποψή μου και στην επιχειρηματική δράση σε ένα βάθος χρόνου, όταν τα διέξοδα θα είναι τέτοια που δεν θα επιτρέπουν στο Σύλλογο Γονέων να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες. Μια δεύτερη πλευρά που πρέπει να δούμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο είναι η ίδια η εγκατάσταση, αν το κτίριο πληρεί τις προϋποθέσεις για να στεγάσει, να φιλοξενήσει παιδιά με σύνδρομο Down σαν ένα ανοιχτό κέντρο. Εδώ πάμε στη λύση ανάγκης. Ένα δηλαδή οίκημα το οποίο βρέθηκε στη μορφή της δωρεάς από το γυροκομείο, το οποίο, εντάξει, εγώ εδώ στην εισήγηση πάντως δεν βλέπω να έρχεται και καμιά διαβεβαίωση ότι πληρεί τις προϋποθέσεις. Είναι ημιυπόγειο, ημιυπόγειο και ισόγειο. Κατά την άποψή μου, εγώ το παιδί μου, που δεν είναι ένα παιδί με ιδιαίτερες ικανότητες και άρα με ιδιαίτερες ανάγκες, θα ήθελα να πηγαίνει σε ένα χώρο με φως. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν θα ήθελα να πηγαίνει σε ένα κτίριο το οποίο να μην έχει φως. Και το τρίτο που θεωρούμε σαν λαϊκή συσπήρωση ζήτημα που πρέπει κατά την άποψή μας να πάρει και παίρνετε θέση, και σε αυτό σας κάνουμε κριτική, θεωρούμε ότι όπως και με το Χαρά 1, που ήταν ένα κτίριο που αναγέρθηκε από την αρχή και δόθηκε η λειτουργία του στο Σύλλογο νομίζω αυτιστικών, πρέπει να ήταν γονέων αυτιστικών παιδιών, έτσι και εδώ έρχεται με ένα δεύτερο σενάριο, στην ουσία να διευρύνεται την απελευθέρωση αυτών των δομών και των υπηρεσιών και να το φορτώσετε ως βάρος, το φορτώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα προγράμματα αυτά, και να το φορτώσετε και σαν Δημοτική Αρχή και εσείς στους γονείς, σε αυτούς που έχουν το πρόβλημα. Εμείς διαφωνούμε με τον τρόπο που έρχεται και η προγραμματική σύμβαση που θα υπογραφεί. Δεν διαφωνούμε στο να γίνει ένα τέτοιο έργο, αλλά γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και από αυτή τη σκοπιά και τη σκέψη, εμείς κύριε Πρόεδρε θα το καταψηφίσουμε και το 3 και το 4 και το 5, βάζοντας το ζήτημα τι, ότι τέτοιες δομές πρέπει να στηρίζονται με κρατικούς πόρους, να υποστηρίζονται από το κράτος με προσωπικό. Πώς θα λειτουργεί? Θα πρέπει να προσληφθεί κάποιο προσωπικό εκεί. Εδώ πέφτει το βάρος στο Σύλλογο Γονέων να προσλάβει και προσωπικό ενδεχομένως. Άρα με τι εργασιακές σχέσεις, πώς θα εξασφαλίζονται και όλα αυτά. Επομένως από αυτή τη σκοπιά εμείς δεν θα ψηφίσουμε έτσι όπως έρχεται. Ευχαριστούμε τον κύριο Κρίκη. Ένα λεπτό. Ναι, ευχαριστώ. Επειδή εγώ άκουσα και τον κύριο Κρίκη που είπε αυτά, θέλω να διευκρινίσω το εξής. Όταν ιδρυθήκαμε το 2012 ως Κύκνους, θέλαμε να μην έχουμε απλά μια λειτουργία, κάποια γραφεία που μαζεύει το Διοικητικό Συμβούλιο κλπ. Ουσιαστικά δηλαδή ο Σύλλογος στεγάζει πλέον τις διοικητικές του ανάγκες, αλλά ταυτόχρονα κάνει ένα βήμα, το οποίο είναι πολύ προσεκτικό. Υπάρχουν δομές, και έχει δίκιο ο κύριος Κρίκης αυτό, υπάρχουν δομές συνδρόμου Down και άλλες δομές, όπως είναι αυτιστικών στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες ήταν με μεγάλο ιδιατισμό. Τις επισκεφτήκαμε, τον Σύλλογο τον αντίστοιχο. Χωρίς τις απαιτούμενες, αν θέλετε, προδιαγραφές που να προσδίδουν και κάτι ιδιαίτερο. Εδώ λοιπόν, εμείς ψάξαμε αρκετά ο Σύλλογος. Και δεν είναι ότι μας το δώσαν ή μας το ρίξαν έτσι και το είπαμε άντε να το πάρουμε. Ψάξαμε πάρα πολύ. Είναι αυτό το οποίο μας ικανοποιεί ως γονείς και ξέρουμε ότι θα ικανοποιεί και τα παιδιά. Έχει προσβασιμότητα. Είναι στο κέντρο της πόλης. Έχουμε καταθέσει στη μελέτη προσβασιμότητας αμαία και στο ημιυπόγειο το υπερυψωμένο που έχει φως. Έχει φως, έχει 1,5 μέτρο υπερυψωμένο με φως γύρω-γύρω παράθυρα. Και στο ισόγειο θα υπάρχει προσβασιμότητα με αναβατό κλπ. Δηλαδή έχουμε φροντίσει στη μελέτη να υπάρχουν όλες οι προδιαγραφές προσβασιμότητας για αμαία. Και όχι μόνο για αμαία με κινητικά προβλήματα. Θα υπάρχουν και ταμπέλες οι οποίες θα είναι και σε γλώσσα Braille κλπ. Έχουμε προβλέψει και αυτό. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι δεν είναι ένας χώρος που απλά θα πάνε να στηβάζονται κάποια παιδιά ή κάποια άτομα με αναπηρία. Θα είναι ένας χώρος πολυδημιουργικός. Φιλοδοξούμε δηλαδή να ανοίξουμε το Σύλλογο προς την κοινωνία και όχι να κλείσουμε κάποιους ανθρώπους μέσα εκεί. Είναι πολύ διαφορετικό. Δεν είναι μια λύση ανάγκης, είναι μια λύση επιλογής μας αυτό το κτίριο.
Και σε ό,τι αφορά τη λειτουργία, φυσικά τα έξοδα λειτουργίας είναι εύλογο το ερώτημα και της κυρίας Καλαριώτου και του κυρίου Κρίκη η ανησυχία. Μας απασχολεί και εμάς ο Σύλλογος. Γι' αυτό λοιπόν λέμε, θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά από τις προδιαγραφές του κτηρίου να έχουμε και όσο γίνεται εξοικονόμηση πόρων. Δηλαδή θα βάλουμε συστήματα εξοικονόμησης νερού, θα βάλουμε συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, θα βάλουμε συστήματα τα οποία θα έχουμε φωτοβολταϊκά για να κάνουμε αυτό το πράγμα, να μειώσουμε δηλαδή και να διασφαλίσουμε τα λειτουργικά έξοδα και να μπορέσουμε πλέον να απαλύνουμε το σύλλογο, μακάρι να έρθουν και κρατικές επιχορηγήσεις, αλλά δεν θέλουμε όμως να κάνουμε κάτι και να ρημάξει μετά. Θα λειτουργήσει όπως πρέπει να λειτουργήσει, ξεκάθαρα. Άρα λοιπόν το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εγκρίνονται κατά πλειοψηφία. Το έκτο θέμα, έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου συντήρηση και επισκευή πεζοδρόμων. Ναι, πεζοδρομίων, όχι πεζοδρόμων. Λάθος είναι. Πεζοδρομίων είναι. Πεζοδρομίο. Λοιπόν, εδώ να πω ότι αυτό δεν είναι στο ΕΣΠΑ, είναι δικό μας θέμα. Γιατί έρχεται εκτός ημερήσιας? Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα που ετοιμάστηκε έλειπε η προϊσταμένη του τμήματος και οι υπάλληλοι ήθελαν, οι μηχανικοί υπεύθυνοι που το έφτιαξαν, ήθελαν να το συζητήσουν και να το δουν τελικά με την προϊσταμένη. Έτσι λοιπόν θα ήταν άδικο να μην το φέρουμε σήμερα αφού ήταν έτοιμο θέμα και να χαθεί μια εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Αντιδήμαρχο. Είναι συντήρηση, να πω δύο κουβέντες για το έργο, είναι συντήρηση πεζοδρομίων με μέτρο, όχι με συγκεκριμένα πεζοδρόμια. Επειδή είδαμε ότι το πρόβλημα στην πόλη είναι πάρα πολύ μεγάλο, έτσι, είναι αρκετά σημαντικό έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε εκείνα τα προβλήματα που έχουν τα σημεία που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το έκτο θέμα λοιπόν εκτός ημερησίας εγκρίνεται ομόφωνα. Το έβδομο εκτός ημερησίας όπως το σώμα ενέταξε και αφορά τον ορισμό εκπροσώπων στο τέλος του ΟΚΑΝΑ, του κ. Δελιγιάννη και του Γεωργάκη, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία με το λευκό του κ. Κρίκη. Πάμε στην ημερήσια διάταξη, αλλά μου έχουν ζητήσει για διαδικαστικούς λόγους να συζητήσουμε και να εγκρίνουμε πρώτα την 17η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Λαρισαίων, οικονομικό του 2018. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία το 18ο θέμα. Ναι. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Ερώτηση ο κ. Διαμάντης. Βλέπω στην αναμόρφωση προμήθεια τοποθέτηση, αποξήλωση και κατασκευών θεματικού πάρκου, προμήθεια εορταστικού διάκοσμου του θεματικού και αμοιβή τεχνικού συμβούλου 50-50-20. Αυτά είναι. Ναι, ναι. Παρακαλώ, κύριο Δέης. Επειδή ακριβώς είμαστε στη διαδικασία προετοιμασίας των διαγωνισμών που αφορούν και το φωτισμό στο πάρκο για το πάρκο των Ευχών τα Χριστούγεννα, αλλά και οι κατασκευές και οι νέες κατασκευές που πρόκειται να τοποθετηθούν, γι' αυτό έχουν μπει τα ποσά αυτά στον προϋπολογισμό. Υπάρχει και δέσμευση πολυετή για να μπορούμε να πάνε και στην επόμενη χρονιά. Ορίστε. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε στον προϋπολογισμό. Αυτό είναι στον προϋπολογισμό. Το ποσό βάζουμε εμείς μέσα. Έτσι, από εκεί και πέρα η απόφαση είναι του. Το 18ο θέμα λοιπόν της ημερήσιας διάταξης εγκρίνεται κατά πλειοψηφία με το αρνητικό ψήφο της παράτησης κυρία Καραριώτου και του κύριου Κρίκη. Απλά να σημειωθεί στα πρακτικά, εκτός από τις παροχές σε γάλατα, τα φέρνετε όλα μαζί. Εντάξει, σούπα, αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το καταψηφίσουμε. Παρακαλώ. Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, Αθλητισμού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Λαρισαίου με τίτλο «Δημιουργία σημείου πολιτιστικής διασύνδεσης στα μνημεία Γενή Τζαμί στη Λάρισα». Εγκρίνεται ομόφωνα. Λοιπόν, να πω ότι το 1, 2, 3, 4 είναι αυτό το ίδιο θέμα. Έτσι είναι για το τεχνικό δελτίο του Γενή Τζαμί και όπως και το 5 και το 6. Ξανά να σας στέγω. Το 1, το 2, το 3 και το 4, σύμφωνα και με τη διευκρίνηση του κυρίου Αντιδημάρχου, εγκρίνονται ομόφωνα. Η φιλοξενία στέγουν. Όχι, το 1, 2, 3, 4, 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
Να πω όμως, αν δεν υπάρχει ερώτηση, θέλω να πω γι' αυτό. Αν δεν υπάρχει ερώτηση, ναι, να πει ο κύριος Κρίκης. Είναι, καταρχήν, βάζει μερίδιο από ίδιους πόρους και ο Δήμος. Εμείς διαφωνούμε σε αυτό. Πρόκειται για υποδομή του Υπουργείου. Δεν μπορεί να φορτώνονται στο Δήμο ή εγκατάσταση ή συντήρηση ή λειτουργία, ενδεχομένως και ο εξυγχρονισμός μέσω τέτοιων εγκαταστάσεων να φορτώνονται στο Δήμο. Να φορτώνονται δηλαδή εκστράσεως δημότες. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει προϋπολογισμό. Αν μπαίνει ένα τέτοιο, σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, πρέπει να καλυφθεί όλο το ποσό από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Εδώ δεν εξηγείται για ποιο λόγο ο Δήμος παίρνει μερίδιο 50.000, δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσό, να κοιτάξω την εισήγηση, αλλά σε αυτό όμως πρέπει να πάρετε θέση, αφού το εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Για ποιο λόγο να επιβαρυνθεί ο Δήμος με 50-60 χιλιάρικα παραπάνω. Κύριος Μαβίδης, να απαντήσει. Ναι, απλώς θέλω να ενημερώσω το Σώμα ότι καταρχήν είναι η δομή του Δήμου Λαρισαίων θα είναι. Ο Δήμος Λαρισαίων θα το λειτουργεί για τουλάχιστον 20 χρόνια, σύμφωνα με την προγραμματική. Άρα είναι για το Δήμο Λαρισαίων και ένα σημείο πολιτιστικής διασύνδεσης όλων των πολιτιστικών δομών και όχι μόνο που λειτουργούν ή θα λειτουργούν στην πόλη. Αναφορικά με αυτό που λέει ο κύριος Κρίκης, τα 49.000 τόσα τέλος πάντων, ο προϋπολογισμός με τον οποίο μπήκε στο ΕΣΠΑ, στο ΠΕΠ Θεσσαλία, στο ΒΑΑ συγκεκριμένα, γιατί είναι μέρος του ΒΑΑ, ήταν 300.000 ευρώ. Με το overbooking που γίνεται τέλος πάντων, αυτό μπορεί να φτάσει μέχρι τις 330-340.000 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός που προκύπτει από τα οικοδομικά και τις ανακατασκευές των ΒΣΕ για να γίνουν ΒΣΕ αμαία, προσβασιμότητα κτλ. Στο συγκεκριμένο χώρο φτάνει στις 390.000. Άρα χωρίστηκε στα δύο υποέργα και το ένα κομμάτι της προμήθειας, δηλαδή του hardware ουσιαστικά, των 49.000 περίπου ευρώ, πάνε με ίδιους πόρους. Αυτό είναι. Αλλά είναι δομή του Δήμου, τη φύλαξη του χώρου θα έχει μόνο η εφορία αρχαιοτήτων, την οποία θα λειτουργεί για την εξυπηρέτηση των πολιτών του, αλλά και των επισκεπτών της πόλης. Ευχαριστούμε τον κύριο Αντιδήμαρχο, κύριο Μαβίδη. Ξαναρωτάω λοιπόν, το πρώτο θέμα εγκρίνεται της σημερινής διάταξης. Το πρώτο θέμα της σημερινής διάταξης εγκρίνεται κατά πλειοψηφία με την αρνητική ψήφος λαϊκής συσπήρωσης. Το δεύτερο το ίδιο, το τρίτο το ίδιο, κατά πλειοψηφία δηλαδή, και το τέταρτο κατά πλειοψηφία πάλι το ίδιο. Το πέμπτο θέμα, υποβολή πράξης προς χρηματοδότηση του Δήμου Λαρισαίων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Θεσσαλίας 1420, πρόσκληση 042, δομή φιλοξενίας αστέγων, και το έκτο, έγκριση μελέτης και εκτέλεση του έργου αναβάθμιση και εξοπλισμός δομής φιλοξενίας αστέγων, εγκρίνονται ομόφωνα. Το πέμπτο και το έκτο ομόφωνα. Πάμε μετάβαση των αντιδημάρχων, κύριο Σούλτη. Το έβδομο θέμα κατά πλειοψηφία με την αρνητική ψήφο της λαϊκής συσπήρωσης. Το 8 το ίδιο, το 9 κατά πλειοψηφία, το 10 κατά πλειοψηφία. Το 11 κατά πλειοψηφία, το 12 παράταση διάρκειας πραγματικής σύνδεσης μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της ΔΕΘ ΕΚΣΠΟ. Παρακαλώ ο κύριος Νταΐς για το 12ο θέμα. Μια διευκρίνηση μόνο για το Σώμα. Δηλαδή ουσιαστικά από την εισήγηση του θέματος έχουμε, επειδή είχαμε παρατείνει για μία φορά ακόμη από 36 του 17, 36 του 18, πάμε 36 του 19, είχαμε πει σαν Δήμος ότι θα παρουσιάσουμε το συνολικό σχέδιο γιατί πρόκειται να γίνει στη σκεπαστή αγοράς. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, είμαστε έτσι σε ευχάριστη θέση να πούμε ότι έχουμε το σύνολο των σχεδίων τα οποία θα υποβληθούν, έχουν ετοιμαστεί δηλαδή, στην Αρχιτεκτονική Επιτροπή, ούτως ώστε να λάβουμε την γνώμη επί των αρχιτεκτονικών σχεδίων. Αυτό σημαίνει βέβαια και μέχρι να βγει ο διαγωνισμός, θα σας πω. Όχι, όχι. Μιλάμε για τα έργα που πρόκειται να γίνουν συσκεπαστή, ούτως ώστε να έχουμε ημιμόνιμο εκθεσιακό κέντρο.
Έτσι. Αυτό είναι. Άρα εδώ έχουμε μόνο την παράταση στην ημερομηνία, γιατί έλεγε έτσι καλλιώς 36 του 18, πάμε στο 36 του 19. Και ο προσδιορισμός της ημερομηνίας, που έτσι καλλιώς είναι μια κοινή συμφωνία με τους δύο κυριότερους και σημαντικούς φορείς, οι οποίοι συμμετέχουμε στην έκθεση, που είναι ο ΟΚΑΓΕΝ και ο ΣΕΑΜ. Αυτό ψηφίζουμε σήμερα. Και ό,τι άλλο καινούριο θα έρχεται, θα πάμε σε μια καινούργια τροποποίηση. Το 12ο θέμα, λοιπόν, ερωτήσεις ή τοποθετήσεις. Παρακαλώ, τοποθέτηση για το 12ο θέμα, η κυρία Κλαραγιώτου. Πολύ σύντομα. Απλά θα ήθελα να πω για ακόμη μια φορά στον αρμόδιο αντιδήμαρχο, αλλά και συνολικά στη Δημοτική Αρχή, ότι θα ήταν κάποια στιγμή καλό να έχουμε ένα απολογισμό της επόμενης έκθεσης, οικονομικό απολογισμό, αναλυτικό. Υπάρχει και μια επιτροπή στην οποία συμμετέχω, η οποία θα μπορούσατε να μας καλέσετε και να μας ενημερώσετε γραπτός πάντα για τον οικονομικό αυτό υπολογισμό που ζητάμε εδώ και 1,5 χρόνο. Γιατί το μόνο που είδαμε εμείς ήταν μια επιταγή, η οποία κάποια στιγμή ήρθε και δόθηκε εδώ, και αυτός θεωρήσετε προφανώς ότι είναι ο απολογισμός. Σας καλώ, κύριε Ντέ, να το κάνετε. Ίσως χρειάζεται χρόνο, αλλά δεν είναι κακό να ενημερώνετε το Δημοτικό Συμβούλιο. Και επειδή πάμε και σε επόμενη έκθεση, να ξέρουμε αναλυτικά όλοι μας το τι έχει γίνει. Εμείς, κύριε Πρόεδρε, την προηγούμενη φορά είχαμε ψηφίσει λευκό, ακριβώς γιατί η εισήγηση που είχε έρθει τότε, όπως είχαμε πει, ήταν πρόχειρη και δεν έδινε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Δεν ήμασταν από αυτούς. Υπάρχουν και τα δημοσιεύματα που είπαν ότι παραδίδεται η Αγκροθέσσαλη στους ιδιώτες. Η παράδοση ανεφόρων, και υπάρχουν τα δημοσιεύματα, την είχε κάνει άλλη παράταξη. Αν θέλετε, μπορώ να σας τα φέρω. Συνεπώς, ψηφίζουμε τη συγκεκριμένη εισήγηση. Άντε, κύριε Δέη. Θέλω να πω το εξής, ότι κοιτάξτε, ο απολογισμός έτσι κι αλλιώς έχει γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, εννοώ στο Σώμα, και κατά την παραλαβή της επιταγής πάλι τεθήκαν οι στόχοι, και αν επιτέθηκαν ή όχι, τουλάχιστον αυτοί που είχαν τεθεί προσωρινά. Όσον αφορά, όσον αφορά αυτό που μου λέτε, σύμφωνα με το άρθρο 5, εμείς είχαμε συμφωνήσει εδώ την πραγματική, ο Δήμος Λαρισαίων θα λάβει ως συνδιοργανωτής ποσοστό 10% των τιμολογίων ενοικίας χώρων. Αυτό σημαίνει ότι προφανώς και με τον συνεταίρο, τη ΔΕΘΧΕΛ ΕΞΠΟ, έτσι, έχουμε το ύψος των τιμολογίων. Από εκεί και πέρα, αυτός ο οικονομικός απολογισμός που λέτε εσείς, αν εννοείται αυτό, και πέστε μου να το, και μπορούμε να το προγραμματίσουμε σε μια άλλη στιγμή, έτσι, θα είναι δηλαδή να πούμε από τον συνδιοργανωτή, γιατί εμείς του έχουμε αναθέσει με βάση την προγραμματική τις εργασίες της κατασκευής της έκθεσης, της ενοικίασης των χώρων. Άρα το αντίτιμο για το Δήμο, το οικονομικό μόνο, γιατί το άλλο είναι το μεγαλύτερο, το οικονομικό, είναι το 10% των τιμολογίων ενοικίασης των χώρων. Λοιπόν, εάν κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι τώρα να σου πω και το ακριβές νούμερο, είναι 300 περίπου 80.000 ή 70, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, αυτό είναι, αν εννοείται, γιατί ο απολογισμός, ο άλλος σας έχω πει ότι έχει γίνει δύο φορές μάλιστα, που αφορά αυτό καθ' αυτό το κομμάτι το αναπτυξιακό, έτσι, το κομμάτι της που αφορά την πόλη. Δεν σημαίνει, επειδή παίρνουμε εμείς 10%, πήραμε 50 χιλιάρικα, βγάλαμε φωτογραφίες εδώ και τελείωσε. Φαντάζομαι και είμαι σίγουρη ότι εσείς ως αρμόδιος αντιδήμαρχος έχετε ζητήσει από το συνεργάτη να έχετε μια πολύ, πολύ πιο πληρέστερη εικόνα του όλου project, για να ξέρετε και τι σημαίνει τελικά αυτό το 10% που παίρνει ο Δήμος, τι αποδοτικότητα έχει και πολλά άλλα θέματα τα οποία θα πρέπει να έχετε στη φαρέτρα σας και για την επόμενη εκδήλωση. Φαντάζομαι ότι εσείς δεν ξέρετε μόνο το 10%. Δεν είναι κακό, λοιπόν, να καλέσετε την Επιτροπή και να κάνουμε μια κουβέντα. Προφανώς, προφανώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα, αλλά. Γι' αυτό ακριβώς αφήνουμε και ανοιχτή και την προγραμματική και περνάμε συνέχεια στην τροποποίηση. Θα μπορούσαμε και την ημερομηνία να την έχουμε βάλει στη συμφωνία των δύο μερών και να μην χρειάζεται να πάμε σε καμία τροποποίηση. Ακριβώς γιατί εγώ προσωπικά, αλλά και η Δημοτική Αρχή, θέλουμε κάθε φορά να ενημερώνουμε τι καινούργιο υπάρχει. Γιατί ξέρετε, έγινε η πρώτη έκθεση. Εγώ πάντα λέω στον εαυτό μου και στους άλλους, το στοίχημα επιβεβαιώνεται, κερδίζεται όταν έχουμε την εδραίωση. Πότε είναι αυτό η δεύτερη φορά?
Άρα, σε όλη αυτή τη διαδικασία από τότε που ξεκινήσαμε μέχρι να πάμε και τον Φεβρουάριο του 2019, εκεί είναι που θα κερδιθεί το στοίχημα. Έχουμε το πρώτα βέβαια αποτελέσματα και γι' αυτό ακριβώς έρχονται και όλοι, ό,τι αφορά τροποποίηση, έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, συνάδελφοι, έχεις δει το λόγο ο κύριος Διαμάντος. Ναι. Θέλω απλά γραμματικά να πω για το θέμα ότι έχω μπροστά μου την ανακοίνωση που είχαμε βγάλει για να είμαστε συνεπείς ό,τι λέμε και τι θέση παίρνουμε. 1η 11 του 2016. Εκεί λοιπόν είχαμε θέσει 10 ερωτήματα σε μια εισήγηση την οποία δεν αντιλαμβανόμασταν κάποια θέματα και τα θέταμε ως ερωτήματα. Αυτά τα ερωτήματα απαντήθηκαν εν πολλής είτε στην πράξη, δηλαδή στην υλοποίηση της πρώτης έκθεσης, είτε στη συνέχεια με απαντήσεις οι οποίες δόθηκαν. Είδαμε ότι οι επιφυλάξεις που θέταμε μια από ερωτήματα επιφυλάξεις, ότι μπορούν να διορθωθούν, ειδικά αυτό που είπε ο Αντιδήμαρχος, στη δεύτερη να έχουμε μια μεγιστοποίηση του ωφέλους σε ό,τι αφορά τους φορείς της πόλης, την πόλη, αλλά και την τοπική οικονομία. Κατά συνέπεια, ψηφίζουμε θετικά αυτή τη φορά το εγχείρημα αυτό. Το 12ο θέμα λοιπόν εγκρίνεται κατά πλειοψηφία με την αρνητική ψήφο λαϊκής συσπήρησης. Το 13ο θέμα, έγκριση δυναμικότητας βρεφών νηπίων των βρέφων νηπιακών σταθμών του Δήμου Λαρισαίων. Ομόφωνα. Το 13. 13ο θέμα. Ομόφωνα. Το 13. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε. Συγγνώμη για την ανακολουθία. 964 βρέφη, 1140 νήπια, 6 αμαία, ένα σταθμός και μόνο και περιφερειακός για αμαία. Αυτό είναι που καταγράφονται στην εισήγηση. Τα έχω μετρημένα, αυτό είναι. Ρωτάω λοιπόν, γιατί δεν υπάρχουν περισσότεροι σταθμοί υποδοχής αμαία? Και επειδή υπήρχε από τον πρώτο χρόνο, αν θυμάμαι καλά, Αντιδήμαρχε, το ζήτημα με το παιδί, με την ινσουλίνη και όλη την διαδικασία αυτή, είχατε πει τότε θα προβείτε σε κάποια ενίσχυση σε δομές, σε ορισμένες δομές, να έχουν δυνατότητα υποδοχής ειδικών περιπτώσεων, έτσι ώστε να μην αποκλείονται. Κύριος Δελιγιάννης, ο Αντιδήμαρχος, να απαντήσει, παρακαλώ. Η συγκεκριμένη διευθέτηση έχει να κάνει με τους υπάρχοντες χώρους αυτούς που αξιοποιούσαμε μέχρι τώρα. Ο συγκεκριμένος χώρος, ο οποίος χρησιμοποιείται φέτος για τα παιδιά με αναπηρία, ως τμήμα ένταξης δηλαδή, είχε 10. Σύμφωνα με τα καινούργια προβλεπόμενα, οριοθετήθηκε ως 6 άτομα. Υπάρχει μάλιστα μία διάθεση και φαίνεται αυτό και από άλλους γονείς να φέρουν. Έχουμε ήδη 3 άτομα προσωπικό για τα παιδιά με αναπηρία, ενώ εκπαιδευμένο προσωπικό. Έχουμε προβλέψει ήδη και νοσηλεύτρια έξτρα και όχι την νοσηλεύτρια που ούτως ή άλλως τώρα παίρνουμε από τη διπλανή κοινωνική δομή. Είναι προφανές ότι θα πιστοποιήσουμε και άλλη αίθουσα προκειμένου να καλύψουμε όλες τις ανάγκες. Και βέβαια ο προβλεπόμενος καινούργιος παιδικός σταθμός στην Ανθούπολη θα είναι από την αρχή φτιαγμένη ως παιδικός σταθμός ολοκληρωμένης φροντίδας. Πάμε στο 14ο της ημερήσιας διάταξης. Πρόσληψη μονίμου προσωπικού του κλάδου ΔΕΛΤΑ ΕΕ οδηγών αυτοκινήτων προς αναπλήρωση αντικατάσταση διοριστέου. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Το 15, έγκριση δαπανών και δέσμευση πίσω εξόδων για παραχώρηση δείπνου στους εκπροσώπους των εταίρων του ΔΕΛΤΑ ΛΑΜΔΑ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ινκομών. Το 15 κατά πλειοψηφία με τη λαϊκή συσπήρωση να λέει όχι. Το 16 κατά πλειοψηφία με την αρνητική ψήφο λαϊκή συσπήρωση το ίδιο. Και το 17 κατά πλειοψηφία με τη λαϊκή συσπήρωση για το 17 τοποθέτηση κυρίας Καραριώτου. Παρακαλώ. Τοποθέτηση ενημέρωση επί της ευκαιρίας του θέματος. Προφανώς και το ψηφίζουμε. Απλά με την ευκαιρία του σημερινού θέματος να κάνω και μια ενημέρωση στο Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου ότι στις 2 και 3 Νοεμβρίου στη Λάρισα η Περιφερειακή Ένωση Δήμων διοργανώνει διεθνές συνέδριο με θέμα το Ποινιό Ποταμό.
Καλούμε, φυσικά θα πάρετε και επίσημη πρόσκληση τόσο την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λαρισαίων για εισήγηση στο συγκεκριμένο συνέδριο. Ο Δήμαρχος προφανώς και θα περιληφθεί στη Δημητική Επιτροπή. Αλλά νομίζω ότι είναι μια καλή περίπτωση, να το πω έτσι, να συζητηθούν αρκετά θέματα σε σχέση με τις πόλεις που έχουν ποτάμια και πώς αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν. Θα σου ζητήσω στοιχεία. Το έχω καταγράψει, θα σου ζητήσω στοιχεία. Ναι, θα σου ζητήσω στοιχεία. Το 18ο το συζητήσαμε πριν, το εγκρίναμε. Το 19ο θέμα, τροποποίηση χρονική επέκταση της σύμβασης του Δήμου Λαρισαίων με τα ΕΛΤΑ για τους φακέλους. Ομόφωνα. Ομόφωνα το 19ο. Το 20ο ομόφωνα. Το 21 ομόφωνα. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Τι ομόφωνα. Το 20ο θέμα, έτοιμα κοπής ενός δέντρου στην οδό Παπαβασιλείου, ομόφωνα. Θα το πω εγώ. Ωραία, για το 20, για το έτοιμα κοπής δέντρου στην οδό Παπαβασιλείου 8. Πώς? Δεν λέει ΔΕΗ, υπάρχουν υπόδια καλώδια και ότι έχουν βγει υδροροές. Επάνω, θεωρώ ότι επειδή είναι υγιές το δέντρο, στη διευθέτηση του δεντροδόχου να γίνει και η διευθέτηση των υδροροών, ώστε να παραμείνει το δέντρο. Αυτή είναι η πρότασή μου. Κύριε Ζαούτσο. Το θέμα το φέρνει η πολυδομία, εφόσον η πολυδομία έχει αλλάξει, συμφωνώ με την πολυδομία, με τον αντίμορφο. Άρα λοιπόν... Το κύριο Μαβίδη, συμφωνώ. Το 20ο θέμα, έτοιμα κοπής δέντρο, το σώμα εκφράζεται αρνητικά. Πρόεδρε, ένα λεπτό. Καθίστε λίγο. Ο κύριος Κρίκης. Η Διεύθυνση Πολυοδομίας λέει ότι το συγκεκριμένο δέντρο εμποδίζει την υδροροή που είναι δίπλα, σύμφωνα με τον πολίτη, υπάρχει πρόβλημα με παρακείμενο αγώ της ΔΕΗ και ως εκ τούτου καθιστά επικίνδυνο για την ασφάλεια των περαστικών και προτείνει την απομάκρυνσή του. Η Διεύθυνση Πολυοδομίας. Τώρα, ο κύριος Ζαώτης με ποιον συμφώνησε, με τη Διεύθυνση Πολυοδομίας ή με τον άρμοδο αντιδήμαρχο? Με τον αντιδήμαρχο, εντάξει, ωραία. Να σημειώσω ότι δεν υπάρχει χαρτί από τη ΔΕΗ. Εμείς το καταψηφίζουμε. Λοιπόν. Καταψηφίζουμε την εισήγηση. Η εισήγηση είναι ένα μήκο. Όχι. Το 20ο θέμα, λοιπόν, έτοιμο πίσω στο δέντρο, το σώμα εκφράζεται αρνητικά για την κοπή. Εκτός από τον κύριο Κρίκη που συμφωνεί. Συμφωνώ με την εισήγηση να κοπεί. Ακριβώς. Το 21ο θέμα, κοπή δέντρο στην οδό Μέμου και Μακρύ, Μέμου Μακρύ 44. Κύριε Ζαούτσο, παρακαλώ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδατε τη φωτογραφία στα έντυπα που σας στείλαν και αν είναι και έγχρωμη. Το δέντρο είναι αυτό. Εδώ καταφανώς κάποιος έχει ραντίσει το δέντρο τη μία μεριά, έχουν ξεραθεί τα φύλλα και την άλλη το δέντρο είναι υγιέστατο. Λοιπόν, εγώ προτείνω να μην κοπεί το δέντρο. Και το 20... Το δέντρο είναι υγιές. Πρώτο θέμα, λοιπόν, έτοιμα κοπής δέντρο, η εισήγηση του αντιδημάρχου είναι να μην κοπεί. Είναι ομόφωνη. Συμφωνείτε με τον αντιδήμαρχο? Εμείς διαφωνούμε, Πρόεδρε. Η υπηρεσία λέει ότι το δέντρο είναι επικίνδυνο. Κρίκη συμφωνεί με την εισήγηση υπηρεσίας. Ένα λεπτό. Είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια των περαστικών. Να ξέρετε τι ψηφίζετε. Η υπηρεσία λέει ότι το παραπάνω δέντρο είναι ξερό και επομένως είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια των περαστικών και ως εκ τούτου εισηγούμαστε την απομάκρυνσή του. Το 21ο θέμα, το σώμα δεν εγκρίνει την εισήγηση κατά πλειοψηφία. Κατά πλειοψηφία. Το 20ο... Η εισήγηση που φέρνετε δεν είναι εισήγηση. Δηλαδή τι, θα πρέπει να διευκρινίζετε ότι είναι αντιεισήγηση του αρμόδιου αντιδημάρχου. Γιατί η εισήγηση που τη διαμορφώνεται, άρα με βάση την εισήγηση πρέπει να έρθει άλλη εισήγηση. Κανένα πρόβλημα, δεν αυτό διαφωνώ. Αυτό έρχεται στο σώμα, συνάδελφε. Δεν διαφωνώ. Δεν συμφωνείτε με την εισήγηση, την καταψηφίζετε. Ελπίζω κάποια στιγμή να φύγουν τα θέματα αυτά από το Δημοτικό Συμβούλιο. Εντάξει, και εμείς ελπίζουμε. Το 22ο θέμα, έτοιμο κοπής ενός δέντρου στην οδό Καραολή Δημητρίου, συμφωνούμε την εισήγηση υπηρεσίας. Ομόφωνο, λοιπόν, το 22ο θέμα. Το 23ο θέμα, πάλι κοπή δέντρο στην οδό Διαγόρα 10. Συμφωνούμε με τη εισήγηση υπηρεσίας. Ομόφωνα.
Το 24, επιστροφή χρηματικού ποσού εισφοράς σε χρήμα, ομόφωνα. Το 25, τροποποίηση του ρημοτομικού σχεδίου πόλης Λάρισσας, ομόφωνα. Μια διευκρίνηση. Διευκρίνηση. Για το 25ο θέμα, κύριος Κρίκης. Με βάση την απόφαση που υπάρχει από το δικαστήριο, προφανώς υπάρχει άρση απαλωτρίωσης. Εμείς κάνουμε επανεπιβολή για όλη την έκταση που υπάρχει άρση απαλωτρίωσης ή αφήνουμε κάποια απ' έξω. Κύριε Μαρίδη, παρακαλώ. Ναι, η δικαστική απόφαση άρσης αφορά ουσιαστικά ένα στρέμμα, ένα 100 περίπου, ένα 86. Λοιπόν, υπάρχει ένας κοινόχρηστος χώρος. Πάνω στο μισό κάθεται η συγκεκριμένη ιδιοκτησία. Ζήτησε η άρση, κάθεται και πάνω στην οδό Αμμουρίου, τα λέω βιαστικά για να τελειώνουμε. Για ένα κομμάτι της ιδιοκτησίας γίνεται άρση, ουσιαστικά γίνεται άρση για 750 μέτρα. Μετά τις εισφορές και τα λοιπά, από το στρέμμα. Δηλαδή, αυτή η ιδιοκτησία είχε ουσιαστικά εισφορά σε γη 70 τετραγωνικά. Μας δίνει ο ιδιώτης 330 τετραγωνικά. Δηλαδή, εξασφαλίζουμε ένα μικρό κοινόχρηστο χώρο και την οδό Αμμουρίου, όπου είναι και το έργο του αγοραστού που γίνεται στην Λεωφόρο Καραμαλή, ένας από τους κόμβους του αγοραστού, εξασφαλίζοντας το απαραίτητο εύρος της οδού. Αυτό γίνεται σύμφωνα με την έκθεση που είχε γίνει για την αξιολόγηση των κοινόχρηστων χώρων και που ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο. Αν δεν υπάρχει ερώτηση, 25 και 26 είναι ίδια, ναι, παρακαλώ. Καταρχήν, να πούμε ότι δεν θα συμφωνήσουμε ούτε με το 25 ούτε με το 26. Καταρχήν, αν στο 25 ο χώρος που χάνεται είναι 750 τετραγωνικά μέτρα, στο 26 χάνονται 12 στρέμματα. Γιατί είναι 16 στρέμματα ο χώρος. Θα αναλάβει ο Δήμος να πληρώσει κοντά στο μισό εκατομμύριο ευρώ για να αγοράσει 4,5 συνολικά στρέμματα. Όταν ο χώρος κρίνεται ιδιαίτερη σημασία κοινόχρηστος χώρος στην περιοχή. Όχι, δεν είναι 2.300, κύριε Αντιδημαρχέ. Με συγχωρείτε, όχι, δεν είναι. Είναι 3.762 τετραγωνικά μέτρα, είναι 741 που απαιτείται. Πού είναι αυτό γραμμένο στην εισήγηση? Στη σελίδα, λοιπόν, πείτε μου. Σελίδα, ναι. Συνολικώς λέει, ακριβώς, γι' αυτό λέω. Δεν είναι, εντάξει, δεν είναι το θέμα άμα μπερδευτήκαμε τώρα. Στη σελίδα 5, πάνω λέει προσπαραγόμενη εισφορά σε γη. Λέει προσπαραγόμενη εισφορά σε γη. 288,96. Ναι, συνολικά. Δεν, κοιτάξτε, δεν είναι έτσι. Συμπληρώνουμε τα 3.900 και τα 741. Άρα δηλαδή παίρνουμε περίπου 7 στρέμματα από τα 16. Ένα λεπτό, όχι, δεν είναι έτσι. Το σύνολο, όχι, δεν είναι, άλλα λένε τα χαρτιά σας εδώ. Δεν ξέρω αν εγώ δεν μπορώ να τα διαβάσω. Αλλά πάντως άλλο λέει εδώ. Εδώ λέει για συνολική έκταση 4,5 η εισήγηση. Τεσσεράμιση είναι. Ναι, αλλά είναι και δρόμοι. Εξεφαλίζουμε και τους δύο δρόμους. Τώρα συγγνώμη για το διάλογο. Δεν είναι, για να καταλάβουμε τι γίνεται. Εντάξει. Για να καταλάβουμε τι γίνεται. 7 στρέμματα είναι, κύριε Κρίκη. 7 στρέμματα. Εντάξει. Να το δεχτώ. Εντάξει. Να το δεχτώ. Πάντως δεν αλλάζει πολύ την ουσία της τοποθέτησής μου αυτό. Αν είναι 7 τα στρέμματα, στην ουσία έχουμε 16 στρέμματα, έναν χώρο χαρακτηρισμένο ως κοινόχρηστο, ο οποίος με βάση την πολιτική που ασκήθηκε όλα αυτά τα χρόνια από τις κυβερνήσεις με τη μείωση των χρηματοδοτήσεων προς τους Δήμους, στην ουσία με την αποσία κονδυλίου να εξαγοράζονται κοινόχρηστοι χώροι και φυσικά με την παρούσα κυβέρνηση, η οποία δεν άλλαξε σε τίποτα σε σχέση με τους προηγούμενους σε αυτό το κομμάτι, αλλά και με τη δικιά σας πολιτική της Δημοτικής Αρχής, όπου άνοιξε τον ασκό του Αιώλου
με τα θέματα που φέρνατε στο προηγούμενο διάστημα που χαρακτηρίζατε χώρους, με την αξιολόγηση μάλλον των χώρων, των κοινόχρηστων χώρων και των άρσεων απαλωτριώσεων που υπήρχαν μπροστά και τα ψηφίσαν οι δημοτικές παρατάξεις συνολικά και ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο πλην λαϊκής εισπύρωσης. Αυτό θέλουμε να το τονίσουμε. Φτάνουμε σήμερα να χάνει η πόλη στην ουσία μια τεράστια έκταση, την οποία θα πρέπει, κατά την άποψή μας, να διεκδικήσει, όχι με πόρους όπως πάμε να την πάρουμε τώρα, δηλαδή από τους πόρους του Δήμου, αλλά με κονδύλι κρατικό. Και φυσικά για τέτοια το κράτος ποτέ δεν έχει. Έχει φυσικά για ανατοϊκούς εξοπλισμούς, έχει για να ανακεφαλαιοποιούνται οι τράπεζες, έχει για όλα τα άλλα, έχει για πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που ξεκοκαλίζεται από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και από τους εργολάβους, αλλά για εξαγορά κοινόχρηστων χώρων που είναι απαραίτητη για το Δήμο, το κράτος δεν έχει. Ούτε η σημερινή κυβέρνηση έχει, ούτε οι προηγούμενοι είχαν. Από αυτή την άποψη εμείς το καταψηφίζουμε. Θεωρούμε ότι έχετε ευθύνη, το σκαλίσατε αυτό το θέμα με τα θέματα που φέρατε το προηγούμενο διάστημα και για τις τέσσερις δημοτικές κοινότητες. Στην ουσία εμείς σας θεωρούμε υπεύθυνους για αυτό την απώλεια αυτού του χώρου. Γιατί εδώ έρχεται να επιβαρύνεται και το Ταμείο του Δήμου, πληρώνοντας μισό εκατομμύριο από τα ταμιακά που έχει ο Δήμος, ταυτόχρονα όμως να χαθεί και μια τεράστια έκλη, η οποία προβλέπονταν ως κοινόχρηστος χώρος. Συν το γεγονός, συγγνώμη, ένα λεπτό, Πρόεδρε, με συγχωρείτε, μισό λεπτό, δεν θα πάρω. Και από αυτόν τον χώρο που εξαγοράζεται, 3,5 στρέμματα προβλέπεται για να φτιαχτεί εκκλησία. Εκκλησία. Μαζί με την πλατεία, πάνω στην πλατεία θα γίνει η εκκλησία. 300 μέτρα. Ναι, γίνεται θεωρώ. Όπου θα μπορεί να γίνει κάποια μικρή εκκλησία. Ναι, εμείς θεωρούμε ότι η πόλη δεν έχει ανάγκη από άλλες εκκλησίες. Ευχαριστούμε τον κύριο Κρίκη. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Επειδή αυτό το ζήτημα έχει ταλανίσει και την πόλη και βέβαια έχει συζητήσει επανειλημμένα και το Δημοτικό Συμβούλιο, ορισμένα πράγματα δεν μπορούν να μένουν αναπάντητα. Έτσι. Λοιπόν, χάνει χώρους ο Δήμος και είναι υπεύθυνος ο Δήμος και η Δημοτική Αρχή. 30 και χρόνια ομοιρίας των συμπολιτών μας, χωρίς τη δυνατότητα να προσκληθούν όλοι αυτοί οι χώροι που πρόβλεπε τότε το σχέδιο, θεωρείται ότι είναι ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Εμείς έχουμε αποφασίσει και το ξεκαθαρίζουμε ότι αυτή την ομοιρία θα την τελειώσουμε. Έτσι. Και είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι βρίσκουμε απέναντί μας συμπολίτες οι οποίοι κατανοούν ότι μπορούν μέσα από μια διαπραγμάτευση να φτάσουμε σε ένα αμοιβαίο όφελος. Και ο Δήμος να πάρει ένα κομμάτι εξαγοράζοντας με το δικό του τρόπο και με τον τρόπο που συμφωνούμε. Έτσι. Ένα κομμάτι και βεβαίως και οι συμπολίτες να έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την περιουσία τους. Αυτή είναι μια πολιτική η οποία χαράχτηκε εδώ και 2 χρόνια περίπου, λοιπόν, και νομίζω ότι θα δώσει λύση. Άρα λοιπόν το ερώτημα δεν είναι χάνουμε χώρους. Το ερώτημα είναι αν είμαστε υπέρ της ομοιρίας των συμπολιτών μας για άλλα 30 χρόνια με αυτή τη μορφή, προκειμένου ας μην να ξεκαθαρίζουμε και να λέμε ότι πρέπει να τα δώσει ο κράτος. Το οποίο ο κράτος βεβαίως και δίνει. Αλλά δεν μπορεί να είναι όλη αυτή η αρμοδιότητα δική του. Έτσι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν προσκληθεί χώροι με δαπάνες της πολιτείας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε 6 εκατομμύρια ευρώ είναι δεσμευμένα για να απαλωτριωθεί το 867 ΓΚ απέναντι του αρχαίο θέατρο και άλλα που θα μπορούσα να πω διάφορα. Άρα λοιπόν υπάρχει μια στρέβλωση εδώ. Μια στρέβλωση η οποία λέει κυβερνήσεις τίποτα, οι δημοτικές αρχές ξεπουλάνε τους χώρους, άρα η πόλη χάνει αυτό που χάνει και δεν γίνεται τίποτα και οι ευθύνες είναι τεράστιες. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά, μια λελογισμένη δουλειά και προσέγγιση, ώστε να κρατήσουμε αυτούς πραγματικά τους χώρους. Αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά και η οικονομία γενικότερα της χώρας, όχι μόνο του Δήμου, έτσι, αλλά και τα δημοσιονομικά της χώρας ήταν διαφορετικά, ενδεχομένως να μπορούσαν. Αλλά για δείτε, ακόμα και τις περιόδους των παχιών αγελάδων, έτσι, τέτοια δυνατότητα δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε δυνατότητα να προσκληθούν όλοι οι χώροι ενός σχεδίου που έγινε το 85. Τα επιστημονικά του κριτήρια δεν μπορώ να τα αμφισβητήσω,
Αλλά επιτρέψτε μας, επειδή ζούμε σε αυτή την πόλη και επειδή έχουμε ήδη αντίληψη από πολλά πράγματα, δεν ξέρω αν αυτό, για παράδειγμα, που έχει το σχέδιο στην Αράιδα, έτσι, το οποίο το θυμάμαι σαν τώρα και παλεύαμε να το τροποποιήσουμε, ήταν το απόλυτα σωστό. Έτσι, οικοπεδάκια των 200 τετραγωνικών, των 300 τετραγωνικών, ξαφνικά από οικόπεδα και ιδιοκτησίες να γίνουν πάρκινγκ αυτοκινήτων. Έτσι, το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Τι θέλω να πω και να κλείσω με τούτο. Η τακτική και η πολιτική αυτής της κατάστασης, αυτής της διαμόρφωσης στην πόλη, προκειμένου να πάρουμε κάποιους χώρους που έτσι αλλιώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να χαθούν, να συζητήσουμε και να μπορέσουμε με συμπολίτες μας να βρούμε κοινές λύσεις, νομίζω, και να λύσουμε το πρόβλημα της ομηρίας, νομίζω είναι αυτό που βαραίνει πολιτικά και οφείλω να το πω, γι' αυτό και πήρα το λόγο να το πω. Κύριος Κρίκης, 2 λεπτά. Δεν θα περιμέναμε, κύριε Πρόεδρε, από απολογητές του συστήματος να πούν τίποτα περισσότερο από το ότι δεν έχει το κράτος λεφτά για να δώσει για το λαό. Από την τοποθέτηση του κυρίου Δημάρχου, προφανώς, ναι, αυτό βγαίνει, οι κυβερνήσεις δίνουν λεφτά, εμείς ακόμα να τα δούμε, γι' αυτό χάνονται 16 στρέμματα ή τώρα 11-12. Από το Δήμο σας, αυτό που διοικείτε εσείς, γιατί δίνουν οι κυβερνήσεις λεφτά. Οι κυβερνήσεις δίνουν λεφτά εκεί που έχει συμφέροντα το κεφάλαιο. Δίνουν λεφτά να απαλωτριώσουν το ΚΑΠΑΧ, αυτό που είπατε, που είναι κοντά στο αρχαίο θέατρο, προφανώς για να εξυπηρετήσουν τη στρατηγική τους τουριστικής ανάπτυξης. Όμως για κοινόχρηστους χώρους σε λαϊκές συνοικίες και γειτονιές δεν έχουν φράγκο. Και στον Πέρα Μαχαλά ακόμα ψάχνουμε να φτιάξουμε πλατεία και κοινόχρηστο χώρο. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν επιλογές και εσείς συντάσσεστε με τις επιλογές αυτές και αναλαμβάνετε και την πολιτική ευθύνη. Δεύτερον, και να κλείσω με αυτό, μπορεί να θέλει η Δημοτική Αρχή να εξυπηρετήσει και τις πελατειακές της σχέσεις εκεί και να κατευνάσει και λίγο την κατάσταση. Τι είμαστε, Βουλή των Λόρδων είμαστε? Συγγνώμη, δηλαδή μπορούμε να τοποθετηθούμε εδώ πέρα σοβαρά και να μην γίνεται αυτό? Πέτρο, σε παρακαλώ. Συγγνώμη, Πρόεδρε, δεν κρατάτε τη διαδικασία. Τι είναι αυτό, δηλαδή? Δεν έχω κάνει για κανέναν έτσι. Συγγνώμη. Για κανέναν δεν έχω κάνει έτσι. Συγγνώμη, σας παρακαλώ, τέτοιες μορφές. Δεν έχω κάνει για κανέναν έτσι. Σας παρακαλώ. Δεν έχω κάνει και δεν απαιτώ, δηλαδή, να με σέβονται. Τον εαυτό τους να σεβαστούν κάποιοι. Αλλά λέω το εξής. Ότι μπορεί να θέλετε να εξυπηρετήσει σαν δημοτική αρχή και πελατειακές σχέσεις με την Εκκλησία, να κατευνάσετε ενδεχομένως την κατάσταση που επικρατεί μετά τα γεγονότα στην οδό Βόλου με τα ατυχήματα. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να εξηγηθεί το δωράκι στην Εκκλησία ξανά εκεί στην περιοχή. Ένας κοινόχρηστος χώρος ο οποίος χάνεται και μένει αυτό που μένει. Πρόεδρε, αναλαμβάνω την ευθύνη αυτών που λέω. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη αυτών που λέω. Σε τι θύχτηκε ο κύριος Μαυρίδης? Όταν τώρα διορθώσατε και το είπατε. Σε τι θύχτηκε ο κύριος? Καθαρά, πελατειακή σχέση εννοείται. Τη δημοτική αρχή. Καθαρά. Ένα φορέα τη Εκκλησία προ το Δήμο. Αλλά καθαρά το είπα. Αναλαμβάνω την ευθύνη, ναι. Δεν κατάλαβα, όχι προσωπικό. Δεν υπονοούσατε κάτι άλλο. Το ξεκαθαρίζω, δεν ήταν για τον κύριο Μαυρίδη. Συγγνώμη. Δεν είπα για εσάς κάτι. Συνολικά. Όχι, όχι. Καμία σχέση. Στην πολιτική ευθύνη και το είπα καθαρά. Το διευκρίνησα. Δεν ξέρω αν παρεξηγήθηκε. Αλλά το λέω ακόμα μια φορά. Σε τι εξυπηρετεί όταν η συνοικία έχει εκκλησία να πάτε να φτιάξετε σε ένα κοινόχρηστο χώρο τον οποίο παίρνετε μισακό από αυτό που δικαιούται ο Δήμος, να φτιάξετε ακόμα μια εκκλησία εκεί? Εξηγήστε την αναγκαιότητα να φτιαχτεί μια δεύτερη εκκλησία στον ίδιο χώρο. Κύριε Κρίκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει δει στο λόγο ο κύριος Τσαούσης που... Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφος κύριε Τσαούση. Ναι. Παρακαλώ, κύριε Τσαούση. Ήταν καθολικό αίτημα των κατοίκων του Αγίου Γεωργίου για μια δεύτερη εκκλησία. Και είχε προηγηθεί, Πέτρο, είχε προηγηθεί. Το αίτημα αυτό των κατοίκων είχε προηγηθεί πριν από τα ατυχήματα, τα 3 που συνέβησαν τον τελευταίο καιρό. Λοιπόν, και ακούστε τι λέει ο συνάδελφος, μην διακόπτες, παρακαλώ. Και επιπλέον, το οικόπεδο στο Υργείο για το οποίο μιλάμε ήταν αίτημα των κατοίκων από πολλά χρόνια για ένα κοινόχρηστο χώρο. Η παρούσα δημοτική αρχή έκανε και μια πλατεία 5 στρεμμάτων και ένα κοινόχρηστο χώρο τώρα 4 στρεμμάτων που καλύπτει τις ανάγκες της συνοικίας για αυτό το θέμα. 4 στρεμμάτων περίπου.
Κύριος Μαβίδης και τελειώνουμε. Καταρχήν να πω ότι κάναμε όλη αυτή τη διαδικασία, όπως είπε και ο Δήμαρχος, για να είμαστε ξεκάθαροι, τη φέραμε στο φως, τη φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ακολουθούμε απαρέγκλητα αυτά που έχει ψηφίσει το, Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν πάμε, γι' αυτό το λόγο το κάναμε, για να υπάρχει διαφάνεια, να μην μπορούν να γίνονται εξυπηρετήσεις εντός εισαγωγικών. Περνάει από Επιτροπή Σχεδίου Πόλης, την άτυπη Επιτροπή, περνάει από Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κτλ. Άρα είναι μια διαδικασία την οποία τη ζητούσε το Δημοτικό Συμβούλιο εδώ και αρκετά χρόνια. Εμείς την κάναμε. Και αυτό είναι το ένα. Και κατά δεύτερον, δεν είχαμε τίποτα εδώ και 40 χρόνια. Δεν χάνουμε κάτι που δεν έχουμε. Δεν υπήρχε κάτι το οποίο το είχε η πόλη. Απλώς αυτή τη στιγμή δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσει η πόλη πραγματικά ένα μέρος του. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και πραγματιστές και να ξέρουμε ότι δεν έχει νόημα να το κρατάμε 40 χρόνια και να μην κάνουμε τίποτα. Να είναι φραγμένο, περιφραγμένο, γιατί εξακολουθεί να είναι ιδιοκτησία. Λοιπόν, αυτά θέλω να πω. Άρα δεν είχαμε τίποτα και τώρα έχουμε τουλάχιστον 7 στρέμματα. Ευχαριστούμε τον κύριο Αντιδήμαρχο. Το 25ο και 26ο θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία, λοιπόν, με την αρνητική ψήφο λαϊκής συσπήρωσης. Το 27ο, έγκριση την ενέργεια της προμήθειας εξοπλισμός ΓΔΑΠΑ ΜΕΑ. Το 27ο, ομόφωνα. Το 28, ομόφωνα. Το 29, ομόφωνα. Το 31, ομόφωνα. Το 32, ομόφωνα. Το 33, ομόφωνα. Το 34, λευκό. Κατά πλειοψηφία με το λευκό του κυρίου Διαμάντου, 34. Ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα σας.